Μπράβο, Κανέιρο, Τανάικα, Κορτές. Σταλόνι, Κούμπρα, Βαγιαλί και Κάρτα ως το Γόρι. Μαγιό, Χαρδί, Βερμουδικό και ο κούλος μου παγώνει. Και έτσι πίτω κασετόφωνο να πέσει καζατσό. Πάλι έσβησε ο διάολας, έπιξε το τσό. Στους δρόμους τρελή και μια κατάσταση ζέστης επίσης τρελή. Α, ωραία! Τώρα δεν βαίνουμε ρε παιδιά! Τώρα κουστάρω! Λοιπόν, κύριε Θατόπουλα! Έτσι να ηρεμήσουμε. Άλλαξε και το κομμάτι, φίλε. Ναι, άλλαξε λίγο, κουλαρέ μας κάπως. Λοιπόν, θέλω να σας πω το Θατόπουλά μου, γλυκά και ωραία και καλοκαιρινά, ότι είναι Σαββατοκύριακο καυτό, όπως βλέπετε αυτό. Και είναι και ένα Σαββατοκύριακο καυτό γενικότερα και κοινωνικά και πολιτικά, γιατί αύριο υπάρχουν και εκλογές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα σήμερα να κάτσετε κοντά μας, να χαλαρώσετε, να φρεσκάρετε τη μνήμη σας, να δείτε, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους εδώ μέσα που έρχονται και θέλουμε να δούμε. Θα καταφέρει κάποιος να διεκδικήσει, μάλλον θα τα διεκδικήσει σίγουρα κάποιος, θα φτάσει στον τελικό. Θα καταφέρει κάποιος να κερδίσει 30.000 ζωντανά με τα ευρώπουλα. Τον δεύτερον, μιλάω για πάρτι σας τώρα, για εσάς προσωπικά. Στο 14800 τρέχει μεγάλος διαγωνισμός. Σοβαρότατος, μεγάλος και τεραστία ευκαιρία. Είναι το Peugeot 208, αυτό το ωραίο, καινούριο, φρέσκο η αυτοκινητάρα αυτή. Γεια σου, γούρι μου. Ναι, ρε φίλε. Γεια σου, Ανίτα μου. Γεια σου, αρχηγέ μου. Γεια σου, Ανίτα μου. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο του Next Please. Όπως πάντα, Ανίτα μου, δίπλα στο Peugeot 208 αξίας 20.000 ευρώ. Ναι, είναι 20.000 ευρώ η αξία από τα καλύτερα δώρα. Πραγματικά, από τα καλύτερα δώρα που μπορεί να πάρει κάποιος, σου έχω, Ανίτα μου, μόνο μία ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Κάθε μήνυμα ή τηλέφωνο είναι και μία συμμετοχή. Εννοείται, ρε φίλε, τι ερώτηση είναι αυτή. Η ερώτηση είναι ρητορική. Κάθε μήνυμα και κάθε τηλέφωνο, λοιπόν, είναι από μία συμμετοχή. Είναι ρητορική ερώτηση. Αυτό σημαίνει εγώ δεν θα άφηνα το τηλέφωνο και τα μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι από τα πιο όμορφα και μοντέρνα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω, τη Θατόπουλά μου, ότι όπως καταλαβαίνετε και φέτος, που η σεζόν μας δεν ήταν και μεγάλη γιατί ξεκινήσαμε αργά, δώσαμε αρκετά αυτοκίνητα. Θέλουμε να δώσουμε κι άλλο αυτοκίνητο και άμεσα. 14.800 είναι το νούμερο. Καλείτε, το διεκδικείτε και κάποιο από εσά το κερδίζει. Αλλά να ξέρετε ότι μέσω αυτού του νούμερου βγαίνετε και στον αέρα να παίξουμε τι βαλίτσε μα, που μία εξ αυτών κρύβει 1.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα. Έλα να γουστάρουμε, φτιάξει. Πού, έλα γόρι μου, έλα γόρι μου. Είσαι εδώ, τώρα σε είδα. Έλα, αυτά είναι τα τραγούδια σου. Καλοκαιράκι, είσαι. Έλα. Σηκωθείτε από τις καρέκλες, από τις καναπέδες, από τα κρεβάτια. Ανεβείτε. Δεν γίνεται, δεν παλεύετε αλλιώς ο κάψινας. Πάμε, όλοι μαζί. Μπράβο. Ναι, ναι, μ' αρέσει τα συστήματά του όλα. Λοιπόν, άκου τώρα, εγώ θέλω εσένα να σε δω κάποια στιγμή. Πρέπει το γούρι να σε αναλάβει, γιατί έχει τάση, ροπή, υπάρχει τάση μέσα σου, ναι, και σε χωρώ. Ναι. Και πρέπει το γούρι να σε αναλάβει, αρχηγέ μου, ναι, να σε κάνει πιο επαγγελματικού τύπου, γιατί όπως καταλαβαίνεις οικονόμησα και θα σε έχω σε εκπομπές μου μαζί. Εννοείται, μα δεν υπάρχει καμία συγγένεια. Δεν κάτι να μας χωρίσει πια. Δεν γίνεται, ταυτιστήκαμε. Μόνο το καλοκαίρι σου παραλύει. Μπράβο. Ρίχτε το χειροκρότημά του να καθίσετε στη θυσία του. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Τέλεια! Τέλεια! Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον πρώτο παίχτη μας. Και είναι ο Μιχάλης, μαθαίνω. Να περάσει το Next Please, ανοίγει τις πόρτες του. Έλα, αρχηγέ μου! Yes! Τι κάνεις εσύ, Μιχάλη? Καλησπέρα σας! Τι γίνεται, αρχηγέ, πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Τι γίνεται, καλά είμαστε και εμείς, τη ζέστη αυτή αντιμετωπίζουμε όλοι, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Έτσι, εδώ θέλω να σου πω ότι το παιχνίδι μας το ξέρεις καλά. Έχουμε και μία μίγα παρεάκι. Κουνούπι είναι, μίγο κουνούπο, κάτι... Όλε, ίσκεσαι.
Λοιπόν. Φέρτο σε μένα. Δεν μας άρεσε εσύ με αυτά, ε. Δεν θέλω, εγώ δεν γουστάρω. Καθόλου. Έτομα αυτά, όχι. Και εμένα με τζιμπάνε πολύ. Και δεν θέλω να γίνω και φωνιάς, ξέρεις, δεν θέλω να τα κάνω τα φωνικά, αλλά δεν τα θέλω και δίπλα μου. Μιχάλη μου, με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι, είμαι φοιτητής, ναι, ναι. Στη Μυτιλίνη, ναι. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στη Μυτιλίνη, ε, οκ. Mm-hmm. Okay. Και από εκεί κατάγομαι. Ωραίο νησί, τα καλύτερα ακούγες από το νησί. Ναι, πολύ ωραία είμαστε. Με χώρους εστίασης αρκετά χρόνια, ναι. Με ως και υπεύθυνος προσωπικού στα τελευταία. Okay. Ασχολούμαι και με την επαγγελματικό προσανατολισμό του πατέρα μου, που είναι αγρότης. Μάλιστα. Ελιές και ζωάκια. Τι σπουδάζεις, θέλω να μου δώσεις να καταλάβω. Τμήμα περιβάλλοντος είμαι, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, αρχηγέ μου, άρα τις γνώσεις τις έχεις φρέσκες εσύ, στην περίπτωση που είναι γνώσεων η ερώτηση. Μπορεί να είναι και παγίδα οι ερωτήσεις. Μπορεί να είναι και περίεργες ερωτήσεις που να θέλουν μόνο το φλας και την τύχη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και η πρώτη μας ερώτηση είναι η εξής. Το τυραμισού, το οποίο είναι γλυκό που μας ήρθε από την Ιταλία, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, σημαίνει Α. Ανέβασέ με ψηλά. Β. Κράτα με σφιχτά. Γ. Είμαι η αγάπη σου. Μάλιστα. Μιλάς καθόλου ιταλικά? Καθόλου. Ναι, γιατί για κάποιον που μιλάει έστω και λίγο είναι πάρα πολύ εύκολο. Μάλιστα. Τυραμισού, λοιπόν. Τυραμισού. Που μας ήρθε από την Ιταλία. Ανέβασε με ψηλά. Τρως τυραμισού. Γίνεται να μην τρως. Είναι κάτι ξινοί άνθρωποι που δεν τρώνε τέτοια. Είμαι γλυκατζής. Και λέει δεν μ' αρέσουν τα γλυκά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Και κάποιοι άνθρωποι που λένε σήμερα δεν έχω φάει, ξέχασα να φάω. Ναι. Σε αυτούς. Υπάρχουν αυτοί, ε. Όπως με βλέπεις, νομίζω δεν είμαι από αυτούς. Μα ναι, γι' αυτό σε συμπάθησα αμέσως. Λοιπόν, τώρα εδώ τι κάνουμε. Κοίταξε, από την Ιταλία έχει έρθει αυτό, έτσι. Λοιπόν. Τυραμισού. Τυραμισού. Θα αποκλείσω το Α. Ανέβασε με ψηλά. Δεν νομίζω να κολλάει. Τώρα ή κράτα με σφιχτά, γιατί είναι και γλυκό, ή είμαι η αγάπη σου. Να πάμε στο γάμα. Τι να πάμε στο γάμα. Θες να πας στο γάμα, πήγαινε στο γάμα. Τι να μην πάμε στο γάμα. Δεν ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πάρ' την απόφασή σου. Δεν θέλω να σε επηρεάσω, θέλεις το γάμα. Να πούμε το Β. Λοιπόν, το Α δεν το λέμε γιατί το αποκλείσαμε από την αρχή. Τώρα. Ναι. Είπαμε στο Β, είπαμε στο Γ. Πήγαινε όπου θες τώρα, όπου και να πας. Με... το δρόμο τον έχεις πάρει το. Πάμε στο... Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Τι. Επειδή το απέκλεισα, θα το πω κιόλας. Αλφα. Μπράβο. Κλειδώνεις. Κλειδώνεις. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε. Έλα. Ναι. Αύριο θα ψηφίσεις, γιατί είσαι πολύ αποφασισμένος, ε. Μπράβο. Αύριο θα ψηφίσεις. Έχεις αποφασίσει ή τελευταία στιγμή θα πας. Και θα λέει ψηφίζω αυτόν τώρα, όχι τον άλλον, και θα κάτσεις καμιά ώρα μέσα στο κουβούκλιο εκεί που είναι μερικοί που περιμένεις μια ώρα, ε. Τους ξέρεις. Τέτοιος είσαι εσύ. Τέτοιος, ναι. Βλέπω όλα τα χαρτιά. Κάτι. Πώς φλασάρισες και το άλλαξες? Επειδή πάντα οι πρώτες μου επιλογές δεν είναι και οι πιο εύστοχες, είπα στο ακολουθήσω και εδώ. Τυραμισού, τράβα με ψηλά, είναι Ιταλιάνο. Αντιάμο. Για πάμε, πάμε, πάμε! Πάμε. Τράβα μας και εσύ, ανέβασέ μας φίλε, όπως το τυραμισού. Και ξέρεις γιατί το τυραμισού ανεβάζει, ε? Τι έχουμε εδώ? 900 πόντους το τυραμισού. Είδες, ξέρεις γιατί ανεβάζει, γιατί έχει μέσα καφέ. Οπότε γίνεσαι high. Τι και σοκολάτα, ρε παιδιά. Σοκολάτα τι να πει μπροστά στο καφέ από Energy. Πάμε, συνεχίζουμε. Μην με πας έτσι όλες τις ερωτήσεις όμως, μπρος πίσω, ε. Τι είναι παράνομο να βάλουν οι γυναίκες στο Vermont, τον ΗΠΑ, χωρίς τη γραπτή άδεια του σύζυγου τους? Άκου τώρα τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Α, μαγιό μπικίνι. Β, φίλες τους στο σπίτι. Γ, μασέλα. Τρελά πράγματα, έτσι. Ότι στο Vermont, στο Vermont ΣΥΠΑ, τον ΗΠΑ, χωρίς τη γραπτή άδεια, απαγορεύεται να... ή να φορούν μαγιό μπικίνι, ή να φέρνουν φίλες τους στο σπίτι, ή να φοράνε μασέλα.
Λοιπόν, τώρα είπα είναι λίγο μια ανεπτυγμένη χώρα, η οποία δεν έχει και... Πάντως και, όποιο εκ των τριών και να είναι, δεν μου κάνει πολύ ανεπτυγμένο να πούμε εμένα το Βερμόντ. Ναι, μα αυτό... Δηλαδή τώρα... θα ρωτήσω γραπτή άδεια του συζύγου. Παιδιά, αυτό είναι υπαρκτό πραγματικά, δηλαδή σημαίνει στις μέρες μας. Κοντρόλ. Τώρα το 2024 παίζουν τέτοια έργα εκεί. Α, έχει καταργηθεί τώρα. Α, καταργήθηκε. Ωραία. Υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται, με ενημερώνουν οι παντογνώστες του κοντρόλ. Λοιπόν, εμένα το πιο περίεργο είναι το γάμα, η μασέλα. Υπάρχει ως κανόνας, ας πούμε, ως νόμος τύπου, αλλά δεν εφαρμόζεται, γιατί δεν παίζουν αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Τώρα εμένα μου έκανε κλικ το γάμα, η μασέλα, δηλαδή είναι και το πιο έτσι λίγο... Και το κλειδώνεις, φίλε. Άκυρο να το πω. Το κλειδώνεις, δηλαδή, το κλειδώνω. Πάμε. Το κλειδώνω. Θέλεις πρόξιμο, δεν είναι. Ναι. Και είναι σωστό. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό. Μια μαντάμ είχε βάλει μαργαριταρένια δόντια και κάτι έγινε και υπήρξε μια απόφαση δικαστική μετά, δεν ξέρω. Δεν μας ενδιαφέρει. Σημασία γιατί γυρνάμε τραπέζι πόντων. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει κιόλας στο Βερμόντ, να σου πω και την αλήθεια μου. Ναι, άρπαχτο. Τι λέει. 3.000! Μπράβο η Μασέλα. 3.900 πόντους. Μπράβο η Μασέλα. Τι λες ρε φίλε, πας πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία πας. Ήταν να σπρωχτείς την αρχή, άπαξ και σπρώχτηκες. Ναι, είναι η φόρα. Πάμε, πάμε. Είναι το τιραμισού, έχει δίκιο το κοινό. Στο τραγούδι «Κρουαζιέρα θα σε πάω», ο Βαγγέλης Γερμανός και σύντροφός του ταξιδεύουν σαν ερωτευμένοι. Α. Πελαργή. Β. Πιγκουίνι. Γ. Κορμοράνι. Εντάξει, πολύ γνωστό τραγούδι. Ναι, ρε φίλε. Και αγαπητό. Αυτό είναι δώρο, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, η ερωτησούλα αυτή είναι εύκολη. Είναι το Β, η πιγκουίνι. Και μου λέει το κορμοράνι, φαντάζεστε. Ναι, είναι η πιγκουίνι. Κλειδώσαμε και ακούμε. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Πάμε. Τι ωραία τραγούδια διαχρονικά αυτά. Γλυκό τραγούδι που είναι αυτό. Ναι. Έχουμε 3.900 πόντους, τώρα θέλουμε να φύγουμε τις αγριάδες, ε, ξέρεις τι, δεν τα λέω, τι έχουμε. 700. Και 700, δηλαδή πώς έχει πάει, 4.600 πόντους. Μήπως να σταματήσουμε εδώ, εγώ το κλείσουμε σήμερα, νομίζω δεν υπάρχει άλλος παίκτης μετά. Κάτσε γιατί τώρα έχουμε και άλλη μια ερώτηση, πάμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Για να δούμε, πάει. Μόλις είδε αυτός άνθρωπο να πηγαίνει καλά, κατάλαβες τι έγινε τώρα. Μάλιστα. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Γεια σου, γεια σου. Καλώς σας βρήκα. Τι έγινε, Μιχάλη. Πάει πολύ καλά, Μιχάλη. Μέχρι τώρα καλά. Αυτό, πολύ δυνατό παίκτη τον βλέπω, τον Μιχάλη. Γι' αυτό ήρθα να σε πάω να φύγουμε. Όχι. Σου ετοιμάζω κάτι διακοπάρες. Κόλαση θα περάσουμε. Μ' αρέσουν οι διακοπές. Έτοιμος. Θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις αν αυτό που θα πω είναι αλήθεια ή ψέμα. Αν απαντήσεις σωστά, θα γυρίσεις στο τραπέζι των πόντων. Εάν απαντήσεις λάθος, αποχωρείς από το παιχνίδι. Θέλουμε λίγο προσοχή εδώ, φίλε, μην γίνεις στραβή, γιατί έχεις πάει πάρα πολύ καλά, ε. Μάλιστα. Ακούω. Κακή επιτυχία να σου ευχηθώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Στο σύνδρομο της Στοκχόλμης, οι απαγωγείς εκφράζουν συμπάθεια και συμπόνια προς τους ομοίρους τους. Αλήθεια ή ψέμα. Οι απαγωγείς εκφράζουν συμπάθεια ή συμπόνια. Και συμπόνια προς τους ομοίρους τους. Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Σύνδρομο της Στοκχόλμης. Κάπου το έχω διαβάσει αυτό και νομίζω ότι είναι αλήθεια. Άρα τι απαντάς? Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Η απάντηση που έδωσες είναι... λάθος. Για... Οι όμοιροι εκφράζουν θετικά συναισθήματα προς τους απαγωγείς τους. Αυτό είναι το σωστό. Και όχι οι απαγωγείς. Μάλιστα. Γεια σου, Μιχαλάκη μου. Τέλεια. Όχι.
τρίφυλλο. Χαλάστηκα πολύ τώρα με αυτόν. Εν τω μεταξύ, το νομίζω ότι είπε και τη σωστή του άνθρωπος, γιατί έτσι όπως ήταν διατυπωμένο. Τρομερό. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε 4.600 πόντους και τον πήρε αυτός έτσι. Πω, πω. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα να φτιαχτούμε λίγο. Χαλάστηκα τώρα πολύ. Κάτσε να αλλάξουμε ενέργεια. Έλα, φτιάξε μας με μια μουσική, κάτι. Πάμε στην επόμενη παίκτριά μας. Next, please. Πω, πω, δεν ήθελα που έγινε αυτό. Έλα, Κατερίνα μου. Έλα, κορίτσι. Πω, 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 πω. Θέλουμε ωραία ευίωνα πράγματα. Σήμερα του βγήκε του βρωμοχαρούλι όμως. Καταλάβες, γι' αυτό μου την έσπασε εμένα. Γιατί ο Χαρούλης του βγήκε το χαρτί σήμερα. Γεια σου φίλη μου, τι κάνεις? Γεια σου, καλά. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά εσείς. Από πού έρχεσαι? Είμαι από Αθήνα. Ναι, ναι. Είμαι μισή Ρωσίδα, μισή Ελληνίδα. Μισή, μισή είσαι? Ναι. Ναι. Αυτό. Ναι. Τώρα αυτό το μισή, μισή που λέμε μισή, είναι σαν να λες μισή άνθρωπος, μισή ψάρις. Μισή. Η μαμά μου είναι απλώς Ρωσίδα και ο μπαμπάς μου είναι Έλληνας. Ναι, ναι, ωραίο. Γι' αυτό είσαι όμορφο κοριτσάκι όμως. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί έχεις και από Ελλάδα και από Ρωσία. Ναι. Έχω και δύο παιδιά. Είναι ωραία, όμορφες οι Ρωσίδες, πολύ. Τι ηλικία έχεις, φίλη μου? 28 χρονών είμαι. Ωραία. Έχεις οικογένεια, είσαι παντρεμένη? Ναι, έχω και δύο παιδιά αγοράς. Αλήθεια? Ναι. Ξέρεις, φαίνεσαι πολύ μικρότερη, θέλω να σου πω. Πολύ. Ασχολείσαι με κάτι άλλο πλην των δύο παιδιών? Ναι. Φτιάχνω φρύδια, κάνω μαλλιά. Οκ, με μποτέ. Τέλεια. Λοιπόν, καλώς ήρθες φίλοι. Καλή επιτυχία. Πάμε τώρα. Ευχαριστώ. Ποια ήταν η πρώτη λέξη ή φράση που είπε ο Μίκι Μάους κάνοντας τον πλανόδιο πολιτή όταν απέκτησε φωνή το 1929? Α. Λουκουμάς. Β. Πασατέμπος. Γ. Hot dog. Απέκτησε φωνή το 29 ο Μίκη. Σημαίνει ότι πριν ήταν μόνο κινούμενο, άφωνο σχέδιο. Νομίζω η hot dog, η πασατέμπος. Το Β. Πασατέμπο? Ναι. Το κλειδώνεις? Ή όχι, περιμένω. Hot dog. Το γάμα. Ας είναι το γάμα. Hot dog. Ναι. Το κλειδώνεις? Ναι. Okay. Το κλειδώσαμε. Είναι λάθος. Θα να ακούσει το λέει. Ναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη φίλη? Ναι. Πάμε να γυρίσεις ωραία και να πάρεις ωραίους πόντους. Για να δούμε τι λέει εδώ το μαγαζί. Ναι. Μείον 50%. Από τη στιγμή που μπήκε ο Χαρούλης εδώ μέσα, αρχίσανε τα δύσκολα. Λοιπόν, δεν πειράζει, έφυγε τώρα με αυτό η κακή ενέργεια. Πάμε. Μείον 50% από τι, δεν είχες τίποτα να χάσει, να σου πάρει. Άρα πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε. Η Αθήνα κατέβαλε το 2024 τη 12η θέση ανάμεσα σε 142 πόλεις. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις πιο α. Έξυπνες πόλεις. Β. Μποτιλιαρισμένες πόλεις. Γ. Χαρούμενες πόλεις. Αθήνα, κατέλαβα. Τι είπα εγώ, τη 12η, είπα. Καλά, την 120η θέση, συγγνώμη. Λοιπόν, το 24 η Αθήνα κατέβαλε την 120η θέση ανάμεσα σε 142 πόλεις. Ποια είναι αυτή η θέση? Νομίζω Χαρούμενες πόλεις. Έχουμε 142 πόλεις και 120 πήγε η Ελλάδα. Και λες εσύ Χαρούμενες? Το Β. Μποτιλιαρισμένες. Ναι. Ή όχι, περιμένετε τώρα. Στις 142 λοιπόν. Έξυπνες. Ας είναι το Β. Β. Μποτιλιαρισμένες. Ναι. Το κλειδώνεις. Ναι. Οκ. Okay. Το κλείδωσε λοιπόν η φίλη.
Και η σωστή απάντηση είναι... Έξι. Είμαστε έξυπνες πόλεις, στις έξυπνες πόλεις. Χαμηλή θέση στις έξυπνες πόλεις έχουμε όμως, ε. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω δεν έχει γενέθλια σήμερα Σάββατο 8 Ιουνίου? Α. Η Bonnie Tyler. Β. Η Katy Garbi. Γ. Η Angelina Jolie. Άρα δύο από αυτά τα κορίτσια σήμερα έχουν γενέθλια. Ποια δεν έχει? Η Bonnie, η Katy ή η Angelina? Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω η Ατζελίνα Τζολί. Δεν έχει σήμερα η Ατζελίνα Τζολί? Ναι. Το κλειδώνεις? Ναι. Οκ, okay, το κλειδώσαμε. Ποια είναι η σωστή απάντηση, παρακαλώ, Αμαλάχη? Πάρα πολύ σωστά, στην τύχη. Στην τύχη, ε. Οκ, okay, πάμε. Πάμε. Να πούμε, άρα σήμερα γιορτάζει η Bonnie Tyler. Χρόνια πολλά στην Bonnie. Και η Katy Garbi πει την αγάπη μας την Katy. Να τα χιλιάσει από όλους μας. Πάμε. Bonnie και Katy σήμερα γενέθλια. Πάμε. Δεν σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ μέσα. Ήταν ο ξεφτυλισμένος που πήκε, αυτός το έκανε. Έχουμε λίγο μάτι, Νίκο μου, το έχουμε. Μάλιστα. Το πρώτο ήταν 50%, το δεύτερο ήταν χρεοκοπία. Πάμε για την τρίτη. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ερευνητές παρατήρησαν 8.150 αγελάδες για να απαντήσουν στο ερώτημα πού κοιτάζουν οι αγελάδες την ώρα που τρώνε. Τι απάντησαν άραγε? Ένα λεπτό. Ξέρω ότι κρέμεστε από το στόμα μου. Ξέρω. Βεβαίως και έπρεπε να παρατηρήσουν τις αγελάδες για να απαντήσουν στο ερώτημα πού κοιτάζουν οι αγελάδες την ώρα που τρώνε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα αλλάξει την ανθρωπότητα. Είναι κομβική η απάντησή του για την συνέχιση του πλανήτη. Που μπορεί να είναι, αλλά πραγματικά θα μάθουμε σήμερα πού κοιτάζουν οι αγελάδες την ώρα που τρώνε. Α. Στο κενό. Β. Σε βορρά ή νότο. Γ. Στον ουρανό. Πού κοιτάζει η αγελάδα την ώρα που τρώει? Στον ουρανό. Έχεις δει αγελάδα να τρώει? Ναι, έχω δει. Εγώ όχι. Α, ναι. Και δεν έχω δει αγελάδα από κοντά, νομίζω. Στη Ρωσία έχουμε αγελάδα. Α, έχετε. Ναι. Okay. Άρα ξέρεις, για σκέψου. Τώρα τρώει και κοιτάει ουρανό. Μπορεί να κοιτάξει έτσι προς το... Κενό. Έχει το αγελαδίσιο δηλαδή. Ή σε βοράει νότο. Για σκέψου την αγελάδα που την έχεις δει εσύ, εγώ δεν την έχω δει. Στα Εξάρχεια δεν είχαμε γελάδες που μεγάλεσα εγώ, στην πλατεία Εξαρχείων. Εμείς στο χωριό μας το έχουμε. Στο κενό ή σε βόρα ή νότο. Πομώ. Στο κενό. Νομίζω... Άλφα. Στο κενό. Ναι. Γιατί τον τρώει κάνει έτσι. Μάλιστα. Για να το κλειδώσουμε. Κλειδώσαμε, παιδιά, το κενό. Το κλειδί δεν το έχουμε. Ναι. Και η σωστή απάντηση είναι... Σε βορρά ή νότο. Όλες οι αγελάδες, όπου και αν βρίσκονται, την ώρα που βόσκουν ευθυγραμμίζουν το σώμα τους στο μαγνητικό άξονα της Γης, δηλαδή είναι στραμμένες είτε προς το βορρά είτε προς το νότο. Τα καλώδια ηλεκτροδότησης εμποδίζουν ωστόσο τις αγελάδες να προσανατολιστούν σωστά καθώς διαταράσσουν γύρω τους το φυσικό μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα να κάνουν τα βοηδή να στέκουν σε τυχαίες κατευθύνσεις. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε απαντήσει πουθενά, φίλοι. Δεν έχεις πάρει
Έχουμε κάνει 4 ερωτήσεις, παιδιά, κοντρόλ. Και καταφέραμε και στις 4 ερωτήσεις να μην γίνει τίποτα. Είσαι υποχρεωμένη να καθίσεις μαζί μας με 0 πόντους, Κατερίνα μου γλυκιά, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί και κάποιος ακόμα να έρθει και να έχει 0 πόντους. Τι να σας πω, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα σήμερα, κάθεσαι στην παρέα μας για λίγο. Ηλεθετόπουλά μου, τι να σας πω τώρα, σήμερα είναι λίγο περίεργο. Νομίζω θα αλλάξει το έργο, Εσείς όμως, αν θέλετε να έρθετε κοντά μας, δείτε λίγο τα τηλέφωνα και, τις διευθύνσεις μας, να ξέρετε πώς θα έρθετε. Εδώ είμαστε, φεύγουμε. Τώρα όλοι μπαίνουν στη σειρά και κερδίζουν στο νέο παιχνίδι γνώσεων του Open. Δήλωσε συμμετοχή στο www.tvopen.gr κάθετος Next Please ή κάλεσε στο 211-1907-290 και μπορείς να κερδίσεις έως 30.000 ευρώ και πολλά δώρα. Επιτέλους μου τον έφερες, έτσι. Ξανά παρέα. Εντάξει, δεν μπορώ. Μου λείψε όλη την εβδομάδα το αγόρι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό η προσφορά που φέρνει η Νατάσα, πραγματικά έχετε τρελαθεί, έτσι, τελείως, έτσι. Λοιπόν, πάρτε τη σήμερα, γιατί την έχετε ανάγκη, τη γουστάρετε και είναι δικιά σας. Το 211-110-10. Για 5 μόνο λεπτά, Νίτα μου, λοιπόν, 211-110-10. Και σήμερα η μεγάλη προσφορά, δεν ξέρω αν θα την ξαναβρείτε, που έχει γίνει πανικό στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, το σετ, 5 μπλούζες. 100% βαμβακερές ιταλικού μοναδικού σχεδιασμού στα 50 ευρώ. Ναι, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο 50. Δεν γίνονται αυτά. Αφού μου λένε διάφορα, μου λέει, καλά, πότε θα την ξανάρθει την προσφορά. Λέω, δεν ξέρω, παιδιά, πότε θα την ξανάρθει. Ήρθα τώρα σήμερα, δεν ξέρω. Πέντε λεπτά μείνανε. Λοιπόν, δώρο τα έξοδα αποστολή. Δώρο τα έξοδα αποστολή. Γλυκό μου, εσύ τα έχει κάνει αυτά. Όλα γλυκούλια. Και το καπέλο του γλυκού σου δώρο. Εσύ. Λοιπόν, ναι. Τώρα καλέστε 211-110-10, γιατί δεν ξέρω, είναι η μοναδικότερη προσφορά, καλοκαιρινή, θαλασσινά, μοναδικά, υπέροχα πράγματα. Θέλω να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί πραγματικά δεν το πιστεύει κανείς ότι παίζει αυτό το πράγμα, και όμως παίζει εδώ. Λοιπόν, μόνο με 50 ευρώ πουλάμε, ένα 50 μπαλό δηλαδή. Προσέξτε τώρα, αυτή είναι τεράστια προσφορά, είναι μόνο για την εκπομπή μας, δεν θα τη δείτε αλλού πουθενά. Στο 211-110-10, μόνο για τώρα. Με 50 ευρώ πουλά, τρελό, αλλά αληθινό, μόνο για μας, έχετε 5 πόλο μπλουζάκια, τύπου πόλο, πόλο τίσερτ λέγονται, στα συγκλονιστικότερα χρώματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι 2 πεντάδες διαφορετικές με χρώματα. Εσείς θα μιλήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο και θα το αποφασίσετε. Βλέπετε, το ένα σετ είναι που έχει το κόκκινο, μαύρο, μπλε κτλ. Και το άλλο σετ τι έχει. Έχει το ροζ, το γαλάζιο, ωραία, το γκρι. Κοιτάξτε όμως όλα. Καλά, εγώ θα έπαιρνα και τα 2 σετ. Θα μου πεις, θα πάρεις 10. Παιδιά, καλοκαίρι έρχεται. Ένας άνθρωπος, δηλαδή, ένας άντρας, ο οποίος θέλει όλο το καλοκαίρι να μην το κουράσει πολύ με το τι θα φορέσει. Αλλά είναι ωραία και για τα κορίτσια αυτά τα τίσερτ. Λέμε εμείς για άντρες, αλλά και γυναίκες τα φοράνε. 2-11-110-10. Θέλω να δείτε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ. Τι ωραία που είναι τα χρώματα. Η ποιότητα είναι 100% κοτόν. 100% βαμβάκι. Όχι συνθετικό. Όχι συνθετικό. 100% βαμβακερό, δεν κάνει ερεθισμούς. Δεν. Ξέρεις. Τώρα το καλοκαίρι. Δεν έχει ερεθισμούς, δεν έχει οσμές. Δεν μυρί, δηλαδή είναι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι 100% βαμβάκι. Ξέρουμε όλοι ότι, και το είδαμε πρόσφατα με διάφορα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ότι πρέπει να φοράμε καλής ποιότητας υφάσματα. Γιατί τα συνθετικά και τα λοιπά είναι επικίνδυνα πράγματα, πολύ επικίνδυνα. Άρα εδώ λοιπόν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι 100% κοτόν και s'il vous plaît, έλα λίγο κοντά μου, Περικλή μου. Έλα, Περικλή, κοντά μου. 100% κοτόν, είναι 100% βαμβάκι, είναι τα πόλο t-shirt, έχει και σε extra large. Έτσι. Για όλα τα αγόρια. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά η ποιότητά του είναι πάρα πολύ ωραία. Το 100% κοτόν σημαίνει δεν θα μπει ποτέ, δεν θα έχετε πρόβλημα στο σιδέρωμα, θα δεν έχετε δροσιά, ναι, δεν ξεχυλώνει. Ναι, ναι. Και όλα αυτά με 50 ευρώ 5. Δηλαδή τα 10 με ένα 100 μπελό. Και δώρο τα έξοδα. 2-11-110-10 για σας που ρωτάτε και ξαναρωτάτε και τρελαίνεστε τώρα και με τρέλα ρωτάτε πού είναι. Να τα μπλουζάκια σας, εδώ είναι. Εδώ, λοιπόν. Τώρα όμως, μετά δεν παίζουνε. Όπως είπε η Ανίτα, τώρα 3 λεπτά, 2-11-110-10, θέλω να σας πω ότι έχει πολύ άνετη γραμμή και επειδή μας ρωτάτε, θα παραγγείλετε το μέγεθος το οποίο φοράτε. Δεν χρειάζεται να πάρετε μεγαλύτερο μέγεθος. Το μέγεθος το οποίο κοίτα, φοράτε. Αυτοπεποίθηση που έχει αυτός τώρα που το έχει πάρει, έτσι. Ναι, γιατί σου λέω σήμερα θα βάλω το κόκκινο.
Αύριο θα βάλω το άσπρο. Τώρα που θα πάω θα φορέσω το ροζ. Που το βράδυ που έχουμε να πάμε θα βάλω το μαύρο. Έτσι. Μου. Με σακάκι, με βερμούδα, με τζινάκι. Σκέτο. Σκέτο. Όπως γουστάρει ο καθένας. Τηλέφωνο να τα σάκι. 2-11-110-10. Έχουν μείνει μόνο 3 λεπτά. 2-11-110-10 με ένα πενιντάρικο. Πραγματικά και σέντς παραπάνω. Δεν γίνεται αυτό. Τίποτα. Είναι απίστευτο. Θα δώρω το καπέλο του φίλου. Του φίλου και δώρω τα έξοδα αποστολή. Το καπελάκι και μόνο θα έχει ένα 20 ευρώ. Έτσι. Λυκό. Δώρω τα έξοδα αποστολή. Και το σετ με τα χρώματα τα οποία θέλετε. Μπράβο. Καλοκαιρινά, θαλασσινά, αλλά και τα κλασικά χρώματα σε κάθε σετ. 2-11-110-10 φοριέται φυσικά και από κυρίες, γιατί έχει πολύ άνετη και ωραία γραμμή. Βέβαια. Πέφτει ωραία, με καλυπτή. Ένα τζιν, με μια βερμούδα, με κάτι. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα στους τηλεθεατές ότι τα χρώματα, επειδή τα βλέπουμε εδώ εμείς όλα, τα βλέπετε κι εσείς, αλλά είναι χρώματα τα οποία μπορείτε να τα ταιριάξετε με όλα. Το τηλέφωνο πες να τάσσε μου. 2-11-110-10, ναι. 50 ευρώ δώρο έξοδα αποστολής. Δώρο το καπέλο και μαζί 5 μπλουζάκια επόλο, 100% βαμβακερά, τα οποία πραγματικά θα επιλέξετε το μέγεθος έως και 3 extra large. Λοιπόν, έχουμε. Θέλω να πω ότι τα χρώματα, μην μπείτε στο τρυπάκι να σκεφτείτε ποιο χρώμα θα πάρω. Όποια και από τα δύο σετ πάρετε, που εγώ στη θέση σας θα έπαιρνα και τα δύο σετ, έτσι, γιατί τελειώνει το πανηγύρι μία και έξω και δεν έχει άλλα τώρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και τα φοράτε αυτά και μέχρι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Αυτά είναι ρούχα που φοριούνται, δεν είναι τισερτάκια, φανελάκια. Είναι ωραίας ποιότητας ρούχα. Προσέξτε, θα σας πω τώρα. Έχει κόκκινο, μαύρο, κλασικά αγαπημένα, μπλε, λευκό, αυτό το χακί, αυτό το μπλε το πιο ανοιχτό. Φυστά. Και πάει και ανάλογα με τις μέρες, έτσι, ό,τι σας τη δίνει φοράτε. Ροζ, αυτό το γκρι, το άλλο το μπλε, δηλαδή χρώματα πολύ, που θα τα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ, θα τα χορτάσετε, θα τα γουστάρετε. Είναι για όλα τα γούστα. Είναι για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη. Κοίτα αυτός άνετος που είναι εκεί. Βέβαια, και η κυρία όμως το φοράει. Υπέροχος γιακάς, υπέροχο το καπέλο, ελαστικό και τα έξοδα αποστολής. Λοιπόν, 2 λεπτά νομίζω μείνανε μόνο. Λοιπόν, όποιος προλάβει πραγματικά 2-11-110-10 με ένα πενιντάρικο, εγώ θα το πω έτσι, ούτε σέντς παραπάνω, γιατί σας κάνουμε δώρο και τα έξοδα αποστολής και το μοναδικό καπέλο, θα πάρετε 5, δηλαδή το σετ με 5 υπέροχα, μοναδικά, εξαιρετικής ποιότητας μπλουζάκια πόλο, 100% βαμβακερά, δεν μιλάμε για συνθετικό, μιλάμε για 100% κοτόν, και θα μπορείτε να παραγγείλετε έως και 3 extra large, και ξαναλέω γιατί μας ρωτάτε, στο μέγεθός σας θα κάνετε την παραγγελία. Έτσι είναι οι σωστές σχέσεις, ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Εμένα το αγόρι μου τυχαίνει να μην έχει μαλλιά, δεν μπορώ να τον αφήσω έτσι. Έχουμε αποκτήσει μία σχέση, πάρα πολύ βαθιά. Πολύ βαθιά σχέση, γιατί όχι. Είναι ο άνθρωπος που μου φέρνει τα μπλουζάκια εδώ μέσα. Τα μπλουζάκια τα οποία σας καλύπτουν εσάς και σας εκφράζουν σαν ένδυση. Δεν μιλάει, είναι εντελώς ηλίθιος, δεν έχει καθόλου μυαλό. Όχι, δεν είναι ηλίθιος, είναι έναν εγκέφαλος. Έτσι. Ηλίθιος δεν έχει μυαλό και να μην. Ναι, αυτό είναι εγκέφαλος. Είμαι μια χαρά εγώ με αυτόν. Τι τις κάνω, τις κουβέντες, τις συζητήσεις και τις φιλοσοφίες και τις αναλύσεις. Τι τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Όταν θέλω, εγώ θα τελειώσουμε. Αυτή τη στιγμή μιλάω ανοιχτά για τη σχέση μου. Μοιράζομαι μια φορά κι εγώ με το κοινό μου αυτό που μου συμβαίνει. Πώς θα το κλείσεις εσύ, από το control. Ήρθε ο άνθρωπος από το control να μας πει πώς θα εκφραστούμε. Μια φορά βρήκα κι εγώ έναν άντρα σε αυτή τη ζωή που να. Και κομψότατος, έτσι. Μην ξεχάσετε, γιατί αυτό τα φέρνει. Στο 2-11-110-10 τρέχει τώρα και εγώ για πάρτι μου, πάρτε και για τα επόμενα 5 λεπτά, προλαβαίνετε. Α, ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Με 0 πόντους. Για να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και πέρα όμως. Θέλω να σας θυμίσω τηλεθεατόπουλά μου στο 14800. Μην ξεχνάτε, τηλεθεατόπουλά μου γλυκά. Υπάρχει ένα ωραίο αυτοκίνητο λευκό, Peugeot 208 Active. Καλά, είναι αυτοκινητάρα, τα σπάει, είναι από τα πιο εμπορικά αυτοκίνητα, έτσι. Και κάποιος, κάποια από εσάς θα το αποκτήσετε. Ρίχτε τα φόνια σας στο 14800 ή τα μηνύματά σας, γιατί πραγματικά είναι μια ευκαιρία μέσα στις επόμενες μέρες. Λέει αυτό κλήρωση 28 εβδόμου, μπορεί να μας τη δώσει. Εμάς όμως το κάνουμε και πιο νωρίς, δεν ξέρετε. Οπότε λοιπόν, αν εσείς καλείτε τώρα στο 14800, έχετε πολλούς λόγους για να αποκτήσετε αυτό το αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ!
ένα ωραίο αυτοκίνητο. Κάποιος φέτος το καλοκαίρι, κάποια θα είναι στην αυτοκινητάρα αυτή και θα κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές με αυτό το αυτοκίνητο. Πραγματικά πολύ ωραίο, σας εύχομαι καλή επιτυχία. 14800 είναι το νούμερο στο οποίο καλείτε για να το διεκδικήσετε. Και να θυμάστε κάτι, όταν πέφτει στην αντίληψή σας αυτό, καμιά φορά η τύχη δουλεύει την ώρα που το βλέπετε. Μην πεις, θα πάρω εγώ μετά κάποια στιγμή, θα το ξεχάσεις, μπορεί να μην είναι η στιγμή. Τώρα σου ήρθε, τώρα το είδες, τώρα ρίξε το φόνι σου. 14800, κάποιος από εσάς, κάποια από εσάς, στις επόμενες ημέρες θα έχει αυτό το αυτοκίνητο. Αξίας 20.000 ευρώ. Ένα αυτοκίνητο Peugeot 208, από τα πιο ωραία αυτοκίνητα που υπάρχουν στην πιάτσα και επειδή το έχω οδηγήσει, είναι τέλεια αυτοκινητάρα και αυτό που με τρελαίνει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι το τιμόνι του. Δεν έχω δει πιο ελαφρύ, πιο τιμόνι να ακούει τόσο πολύ άμεσα στις κινήσεις. Πραγματικά καταπληκτικό αυτοκίνητο, 14.800 και σπορ είναι και μοντέρνο είναι και απ' όλα είναι και για μεγαλύτερους, για νεότερους, για άντρες, για γυναίκες. Ωραίο αυτοκίνητο πραγματικά. 14.800 είναι αξίας 20.000 ευρώ, ε! Ρίξτε τώρα το φόνι σας, ρίξτε τώρα το μήνυμά σας, γιατί σε λίγες μέρες κάποιος από εσάς θα το οδηγεί και επίσης μέσα από το 14.800 θα παίξουμε και στις βαλίτσες μας σε πολύ λίγο. Αλλά τώρα θέλουμε και ένα παίκτη ο οποίος να πάρει κάποιους πόντους, να καθίσει στη θέση, γιατί νομίζω ότι η φίλη μας η Κατερίνα κάθεται μόνο για να διακοσμήσει προς το παρόν την παρέα μας με 0 πόντους, ναι. Για να δούμε όμως, δεν ξέρεις ποτέ, το Next Prize έχει πάρα πολλές ανατροπές και εκπλήξεις. Επόμενος παίκτης, παρακαλώ. Είναι ο Κυριάκος. Καλώς ήρθες, Κυριάκο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε μου. Μια χαρούλα. Δόξα τω Θεώ. Πολύ. Την άκουσες μέχρι να έρθει. Εύκολα. Πού έρχεσαι. Από το Χαλάνδρι. Εντάξει, από Αττική οδό. Έχει κινησούλα, ε. Έχει, δόξα τω Θεώ. Πάει ο κόσμος στη θάλασσα. Δόξα τω Θεώ, πάει στη θάλασσα. Αλλά έχει και τους φίλους μας που είναι κοντά μας. Αλλή για πάρτι μας. Αλλήμωνο. Και γι' αυτούς είμαστε όλοι εδώ τώρα. Πες μου κάτι. Τι με τι ασχολείσαι, ε. Είμαι σε εταιρεία security. Ναι. Δεν επιτρέπεται να το έχει πω. Έχει κλείσει η φωνή σου ή είναι το στυλ τέτοιο. Όχι, έτσι είναι. Α, είναι το ύφασμα τέτοιο, γκρεζαριστό. Ναι. Κάθε πρωί γαργάρας με πινέζες. Και στρώνει. Κάθε πρωί γαργάρας με πινέζες και στρώνει. Δηλαδή όταν η φωνή σου βραχνιάζει, πώς γίνεται. Είσαι αμάρτωλη! Τι μου θύμισες, Κυριάκο μου. Με τι ασχολείσαι, μου είπες. Σε εταιρεία security δουλεύω. Security, οκ. Άρα αισθανόμαστε ασφαλείς με τον Κυριάκο δίπλα μας. Έχεις οικογένεια, έχεις παιδάκια. Ναι, παντρεμένος με ένα παιδί. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα εσύ γεννήθηκες με αυτή τη φωνή, έτσι. Δεν άλλαξε κάτι στην πορεία. Όχι, όχι. Δηλαδή βγήκες, ας πούμε, και όταν πρωτομίλησες, είπες μπαμπά, μαμά, το είπες έτσι. Μπράβο, το ύφασμα είναι τέτοιο. Για πες μπαμπά. Γιατί. Φαντάζεσαι. Τέλεια είναι, μου αρέσει. Μπαμπά. Ροκάρι η φωνή, πολύ φίλε. Έλα, πάμε, ξεκινάμε. Πάμε. Πρώτη μας ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω καλλιτέχνηδες έχει τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης γνωστό ως IQ, ε? Α. Η Sharon Stone. Β. Η Madonna. Γάμα, η Mary Streep, μία από αυτές, είναι γνωστό ότι έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Να. Και οι τρεις έχουνε, αλλά η μία έχει ιδιαίτερος υψηλό. Ένα κομματάκι. Ναι, όχι, είναι πολύ υψηλός ο δείκτης νοημοσύνης της μίας κοπέλας. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό τελικά σημαίνει, μεταφράζεται σε αντικειμενική εξέλιξη. Δεν ξέρω πάνω σε αυτό τίποτα. Επί του θέματος δεν ξέρω τίποτα πάνω σε αυτό, ναι, αντικείμενο. Ναι, ναι. Το πάμε σε ζαριά, στήλε. Θα πάμε δηλαδή στο ψαχτό του μυαλού. Το ψαχτό. Πού να, άμα δεν το ξέρεις τώρα λες, μπορεί τώρα να είναι η Σάρων, μπορεί να είναι η Ματώνη. Ναι, υπολόγισα να είναι πω. Και φίλες μου. Να τις έχω σαν αστραφή, να ξέρω πώς ξηγούνται. Τη Μαντόνα δεν θα τη βάλω. Okay. Θα την αφήσω λίγο απ' έξω. Ναι. Το ερκοντήσιο μπορούμε να το χαμηλώσουμε λίγο, παρακαλώ, γιατί αρχίζει εδώ πέρα τώρα η αρκούδα, η πολική και μπαίνει. Τα γρέψατε. Ναι, είπαμε. Ναι. Την άκουσες κι εσύ, ε. Μήπως να πούμε και το Α. Σαρών. Κλειδωσές. Ναι, να το κλειδώσουμε για να τις αρρώσουμε κιόλας. Έλα, κλειδώσαμε, σαρώσαμε και απαντήσαμε σωστά ή λάθος. Ναι, ναι, είναι γνωστό, φιλέ. Έχει 154 δείκτη νοημοσύνης η Σάρων. Wow.
Ένας μέσος άνθρωπος έχει περίπου 100. Έχεις κάνει ποτέ τσέκ και δείκνο νοημοσύνης? Όχι. Ούτε εγώ. Μπράβο. Και πάμε. Τι λέει? Ξεκινάμε πολύ δυνατά. Μάλλον θέλει λίγο πιο δυνατά. Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Πες ότι δεν έγινε, Κυριακό. Πάμε. Με μείον 50% ξεκινήσαμε από αυτό που δεν είχαμε. Δεν έλα. Κάνω δουλειά έτσι. Ο Νίκος είναι οργύλος. Ο Γιάννης κατηφής. Η Ντιάνα πράο άτομο. Και η Ελευθερία οκνηρή. Αν θεωρήσουμε ότι τα ετερόνυμα έλκονται, ποιο ζευγάρι ταιριάζει? Α. Γιάννης Ελευθερία. Β. Γιάννης Ντιάνα. Γ. Νίκος Ντιάνα. Όπου θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα ονόματα που βλέπω είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στο γραφείο, μου πεις, και έχουν, ξέρεις, έχουν δανειστεί τα ονόματα των συνεργατών. Γλυκούλια μου. Τον Ντιάνα το γράφεται με δύο, ναι. Και εμένα η αδερφή μου Ντιάνα λέγεται, αλλά το γράφει με ένα. Μάλιστα. Πάμε να το δούμε λίγο, φίλε. Ο Νίκος είναι οργύλος. Ο Γιάννης στην κατήφια, να πούμε. Η Ντιάνα είναι πράο άτομο. Και η Ελευθερία οκνηρή. Ο Νίκος. Η συγκεκριμένη που ξέρω εγώ δεν είναι. Είναι τώρα λίγο. Αν θεωρήσουμε ότι τα ετερόνυμα έρχονται, ποιο ζευγάρι ταιριάζει? Ο Γιάννης με την Ελευθερία, δηλαδή ο κατηφής με την οκνηρή, ο κατηφής Β με την, τι είναι η Ντιάνα, πράα, με το πράο άτομο, ή ο οργύλος με το πράο άτομο. Τα ετερόνυμα, λέει, έλκονται. Την αντίθεση ψάχνουμε, έτσι. Αυτό είναι, εδώ είναι το θέμα. Να πάρουμε... Γιάννης κατηφής με οκνηρή. Κατηφής με πράο άτομο. Και οργύλος με πράο άτομο. Νομίζω το έχω εγώ, φίλε. Α, διαλέξουμε το... Πούμε το γάμα. Το γάμα θα πεις. Δηλαδή τον οργύλο με το πράο άτομο. Ναι. Το κλειδώνεις αυτό? Είναι για λίγο... Ψάχνουμε τους αντίθετους ανθρώπους, τα ετερόνυμα ψάχνουμε. Το πρώτο είναι... Όχι, θα πω το Γιάννη με την Ελευθερία. Κατηφής και, ναι. Άρα, θα το κλειδώσουμε. Ποιο? Το Γιάννη με την Ελευθερία. Δηλαδή και κάτσε λίγο, θέλω να το σκεφτείς. Γιάννης Ελευθερία σημαίνει κατηφής και οκνηρή. Ναι. Ναι, μπράβο. Απλά ναι, προσπαθώ ναι, λίγο ναι, να σου... Μπέρδεψα. Εσύ ξέρεις, δεν ξέρω ναι, εγώ. Ναι, 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 όχι, μπέρδεψα το... Με ποτίσουν, κλείσε λίγο. Γιάννη... Κουρέλι έχω γίνει. Λοιπόν, αφαιρούμε το α. Αφαιρούμε το α, ναι. Και είμαστε ανάμεσα στο β και στο γ. Λοιπόν, το γ. Το γ. Νίκος Ντιάνα. Τέλος. Κλειδώσαμε, παιδιά. Πάμε. Τέλος. Έχουμε κλειδώσει. Ναι, και είναι η σωστή απάντηση, βέβαια. Ο εοργύλος με την άλλη που είναι πράο άτομο. Λοιπόν. Ο ευέξαπτος με την πουλαριστή, να πούμε. Πάμε λίγο. Έλα για να δω, φίλε μου. 200 πόντι! Γαλέρα είναι το έργο σήμερα. Για γαλέρα λέμε. Με την ψυχή στο στόμα, Τσουλάκη. Με την ψυχή στο στόμα. Πάμε να δούμε το επόμενο. Τρίτη ερώτηση. Ποιος είναι αυτός τώρα? Το γούρι είναι αυτό. Πάμε. Καλό είναι. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριάκο.
Ήρθε το γούρι, γιατί από ό,τι βλέπω συνέχεια τραβάμε κάτι χ, κάτι μείον 50 την ώρα που πέρασε ο άλλος. Ναι, έλα γόρι μου να μας φτιάξει λίγο, έλα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ακριβώς, τώρα ήρθε λοιπόν ο καλός. Λοιπόν, το παιχνίδι που θα παίξουμε μαζί, Κυριάκο μου, λέγεται Αναγνώριση των ηθοποιών από την ατάκα της ελληνικής κωμωδίας. Ναι. Θα ακούσεις λοιπόν κάποια ηχητικά αποσπάσματα από αγαπημένες ελληνικές κωμωδίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Συγγνώμη. Εσύ καλείσαι να αναγνωρίσεις τον ή την ηθοποιό που θα ακούσεις. Αν καταφέρεις και μου βρεις τους τρεις από τους πέντε, θα γυρίσεις και το τραπέζι των πόντων. Ωραία. Είσαι έτοιμος να τους ακούσεις. Άρα ακούει και λέει ποιος είναι ο ηθοποιός. Ποιος είναι ο ηθοποιός. Το όνομα του ή της ηθοποιού. Ωραία. Πάμε παρακαλώ να το ακούσουμε. Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Να την πάρω τηλέφωνο, να την πω τι θα έγινε. Θα λυπηθεί καημένη, αλλά τι να γίνει. Έχει και ζάχαρο της ανέβει, είναι και βλαμμύτια και τις πράγες. Θα έχουμε πάλι γιατρούς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Να τα πει στο Διότιο Νικόλα. Διότιο Νικόλα είναι το καρδάσι της. Η μάνα μου έχει ένα καρδάσι. Παντρεύτηκε τη φιλία την Ελένη, αλλά χωρίσανε. Πόσο μου τσάξε. Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια. Αγαπημένο, μοναδικό. Συγχαρητήρια, Κυριάκο. Έχουμε μία σωστή απάντηση. Πάμε να προχωρήσουμε και στο νούμερο 2. Άκου και Στέφανε, βάλε έξι σοκολάτες. Ναι, 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 ρε παιδιά. Πολύ σωστά. Μία λέξη κάνει. Έχουμε 2-2, πάμε να ακούσουμε και το τρίτο παρακαλώ. Όχι, αγαπητέ, όχι. Δεν μπορώ να συμπεριφερειάσω με τα κεφαλοτήρια και με τα σαρδελοζούμια. Εγώ, μια κυρία Κάμπ. Βασιλιάδου. Μπράβο. Πραγματικά πάρα πολύ καλός. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε ρε φίλε, ωραία, σε παρακαλώ. Για να δούμε. Έλα, τι λέει. 900.100 πόντους, έτσι, καλά την έκανα την αριθμητική. 1.100 πόντι, πολύ ωραία, και έχουμε άλλη μια ερώτηση. Σου φέρανε τύχη τα παιδιά αυτά από το κινηματογράφο. Ποιο από τα παρακάτω γεγονότα είναι πιο πρόσφατο. Α. Η εκλογή της Κατερίνας Σακελαρίου ως Προέδρου. Συγγνώμη. Η εκλογή της Κατερίνας Σακελαροπούλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Β. Η παραίτηση της Άγγελα Μέρκελ από την ηγεσία του κόμματός της. Γ. Η μέρα έναρξης του πρώτου lockdown λόγω COVID-19. Ποιο είναι το πιο πρόσφατο από αυτά τα γεγονότα. Η εκλογή της Κατερίνας Σακελαροπούλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Β. Η παραίτηση της Άγγελα Μέρκελ από την ηγεσία του κόμματός της. Γ. Η μέρα έναρξης του πρώτου lockdown λόγω COVID-19. Το γάμα το αφαιρούμε τελείως. Το απορρίπτουμε. Το γάμα. Το απορρίπτουμε τελείως. Γαμινό, ρε. Λοιπόν... Τι φωνή είναι αυτή, ρε φίλε, που έχεις. Τι ειδική φωνή είναι αυτή. Ήτανε πολύ αθόρμητο, μ' άρεσε. Καπνίζεις, Κυριάκο. Όχι. Σταμάξτε. Τι λες, ρε φίλε. 10 σεζόν έχει. Αυτό είναι... Τι να κάνουμε ένα άλλο, δεν είναι. 10 σεζόν έχει. Χωρίς να καπνίζεις είναι αυτό. Ούτε πίνεις. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι πίνουμε ένα ποτάκι δύο, θα το πιούμε, εντάξει, αλλά δεν πίνεις. Κανονικό, δεν είναι. Αυτό δηλαδή έτσι είναι η φωνή σου από τότε που γεννήθηκε. Άπνιζα, το έχω κόψει εδώ και 6-7 χρόνια. Μπράβο, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Έχεις ωραίο γκρέζι, τραγουδάς. Ε? Τραγουδάς. Όχι. Λοιπόν. Να, για να δούμε τώρα εδώ να συγκεντρωθείς εσύ. Θα πούμε το Α. Ναι. Η Κατερίνα Τσακυλοροπούλου είναι το πιο πρόσφατο γεγονός. Λες έτσι. Εκεί είσαι. Και το κλειδώνεις. Να το κλειδώσουμε. Γιατί... Είμαι τώρα σε δίλημα τώρα με τη Μέρκελ. Πότε παραιτήθηκε η Μέρκελ. Αυτό είναι τώρα. Ποιο ήταν το παρακάτω πότε γεγονό. Πότε έγινε το πρώτο lockdown, ξέρεις. Ποιο... Το πρώτο λεπτά. Από τα παρακάτω γεγονότα είναι το πιο πρόσφατο, δηλαδή ναι, το πιο τελευταίο. Ναι, μπράβο. Το πιο κοντινό, δηλαδή. 4 χρόνια. Το lockdown, μου φαίνεται, ήταν η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η Μέρκελ. Τέσσερα χρόνια.
την ησυχία σου, μην αγχωθείς κιόλας τώρα. Δεν θα δούμε κιόλας. Και έχουμε πει σε τρυπάκι όλοι. Ναι. Η Μέρκελ πότε την έκανε από το κόμμα, με ελαφρά. Είναι 3 χρόνια. Παραπάνω μπορεί να είναι κιόλας. Α, πούμε το γάμα. Θες να πεις το γάμα. Ήταν τελείως στοιχείο τώρα. Τώρα μεθύστε με και εμένα, δεν το ξέρω αυτό. Θες να πεις το γάμα, αφού σου ήρθε τώρα το γάμα έτσι, τι να κάνεις τώρα, άμα σου ήρθε μέσα σου. Να το πούμε. Να το πούμε. Λέω, εγώ δεν ξέρω άμα σου ήρθε, άμα σου έρχεται κάτι. Γιατί είναι τώρα 4 χρόνια. Τώρα το lockdown είχαμε πριν 3 χρόνια. Είχαμε το COVID. Ναι, το γάμα. Ναι, το γάμα. Κλειδώσαμε γάμα. Κλειδώσαμε γάμα. Σωστό το γάμα. Πάμε. Πάμε τώρα εδώ. Ήτανε η... Μα εκεί μπλοκαρά. Ναι, ρε φίλε. Για να δούμε τι παίζει εδώ. Και έχουμε και... Δεν βλέπω. Και 1000 πόντους είσαι στις 2.100. Τέλος. Εδώ θα χαιρετήσουμε το Κατερινάκι μας το όμορφο. Δεν είναι κάτι που σε σοκάρει νομίζω. Είσαι σίγουρη σχεδόν γι' αυτό. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας, Κατερίνα μου γλυκιά. Φιλιά στα μικρούλια σου. Κάθε τον Κυριάκο στην παρέα μας. Και πάμε στον επόμενο παίκτη. Αλλά να σας πω να μην το ξεχνάτε. Τώρα είναι που γυρίζει στο 14.800. Κάποιος, κάποια από εσάς θα οδηγείτε αυτό το συγκλονιστικό αυτοκίνητο που βλέπετε. Αξίας 20.000 ευρώ. Με ένα τηλεφώνημα στο 14.800, αυτό το Peugeot 208, η αυτοκινητάρα αυτή, η συγκλονιστική αυτοκινητάρα, και το λέω γιατί είναι από τα πιο εμπορικά αυτοκίνητα. Η Peugeot έχει κάνει ένα πραγματικά πολύ ωραίο μοντέλο. Το έχω οδηγήσει, σκίζει το αυτοκίνητο. Αυτό το Peugeot 208 Active, κοιτάξτε τι ωραίο, τι μοντέρνο που είναι. Καλά, έχει πάρα πολύ ωραίο μέσα χώρο, συγκλονιστικό τιμόνι, δεν συζητώ ότι έχει όλα τα εξτρά. Λοιπόν, για εσάς λοιπόν που σας ενδιαφέρει να το αποκτήσετε και το βλέπετε τώρα, ρίξτε τώρα το φόνι σας ή το μήνυμά σας, γιατί μετά θα ξαναχαστείτε, μπορεί να μην το δείτε ξανά, δεν ξέρω τι. Άρα λοιπόν, 14.800 είναι το νούμερο, σας το λέω, πληκτρολογείτε 14.800, βγαίνει η μανταμίτσα, αφήνει το όνομα, τηλέφωνο, τελειώσατε. Τίποτα άλλο, και έχει φύγει αυτό και τρέχει. Και σε λίγο καιρό που θα γίνει κλήρωση μπορεί να ακούσετε το όνομά σας. Κάποιος σίγουρα θα τα ακούσει, έτσι. Δεν ξέρω αν είστε εσείς. 14.800. Νομίζω ότι αξίζει να ρίξετε ένα φόνι για να το αποκτήσετε. Είναι μεγάλη χαρά μας κάθε φορά που δίνουμε ένα αυτοκίνητο. Είναι μεγάλη χαρά μου για εσάς που το παίρνετε και περισσότερο το έχετε και ανάγκη κιόλας. Και γουστάρω πιο πολύ. 14.800. Ρίξτε τα φόνια. Next, please. Επόμενος παίκτης είναι ο Γιάννης. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Τι κάνεις? Ωραία, εσύ. Καλώς ήρθες. Πολύ ωραία. Για πες τα νέα σου, ρε φίλε. Ωραία. Πήγαν τα καλώδια εδώ, πήγαν τα συστήματα όλα. Τι γίνεται, αρχηγέ? Ωραία, εσύ. Ωραία, κι εγώ. Ωραία. Ωραία. Να πω κάτι για μένα. Εγώ νόμιζα ότι έχεις κάποια φωτογράφηση, κάποιος φωτογραφίζει τώρα και λέω κάτσε να τελειώσει τη φωτογράφηση να προχωρήσω. Όχι, Όχι. Πού κοιτάς? Τον κόσμο. Τον κόσμο. Δηλαδή εγώ τώρα άμα σου μίλαγα εσένα και μίλαγα εκεί και έλεγα γεια σου Γιάννη, τι κάνεις? Καλά είσαι? Θέλεις να μιλήσω για μένα? Γι' αυτό δεν μπορούμε να συντονιστούμε, να ευθυγραμμιστούμε. Εντάξει. Πρέπει να ευθυγραμμιστούν τα κοιτάγματά μας. Όχι 100%. Ναι. Να ρίχνεις και τις ματιές σου εκεί, αλλά να έχουμε και μια επικοινωνία οπτική. Να ρίχνω και κάποιες κλεφτές ματιές έτσι. Ναι. Εντάξει. Okay. Ωραία. Το χαμόγελο είναι σταθερό εκεί, δεν κουνιέται ποτέ, Πάντα, ναι. Έχω αυτό το έτσι. Χαμόγελο. Ωραίο αυτό. Ευχαριστώ. Και θα υποφροντίσω και εγώ να είμαι έτσι. Θες να είμαστε και δύο? Ωραία. Εννοείται. Θες να πάμε στην πρώτη ερώτηση? Ας ξεκινήσουμε. Ας ρωτήσω, με τι ασχολείσαι? Με τη μουσική. Τι κάνεις με τη μουσική?
Έχω ροκ συγκρότημα και είμαι ο τραγουδιστής. Α, ροκ συγκρότημα. Ναι. Τι μουσική παίζετε? Ελληνικό ροκ. Κυρίως. Τώρα όμως σοβάρεψες. Ναι. Είδες. Τώρα το μάτιαζα. Ελληνικό ροκ, δηλαδή τι παίζετε, γνωστά κομμάτια ή δημιουργείτε και δικά σας? Κυρίως τα δικά μας τώρα προσπαθούμε να προβάλλουμε στον κόσμο. Αντιδραστικά κομμάτια. Αντιδραστικά. Υπέρ της πατρίδας μας. Ύφος Βασίλη Παπακοσταντίνου, Τζιμί Πανούση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλές εμπνεύσεις σας, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα. Ποια χώρα, σύμφωνα με έρευνα του 2024, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στη φαλάκρα? Α. Ελλάδα. Β. Τζαμάικα. Γ. Ισπανία. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και εύκολη ερώτηση. Αλλά δεν είναι και δύσκολη. Το air condition ή το κλείνουμε ή το σβήνουμε. Ή το κλείνουμε ή το βάζουμε full. Δεν υπάρχει μεσαία λύση εδώ, ε. Ποια χώρα, σύμφωνα με την έρευνα του 24, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια? Πού έχει δηλαδή πιο πολύ φαλακρό άνθρωπο? Η Ελλάδα, ναι. Η Τζαμάικα ή η Ισπανία? Κοίτα, η Τζαμάικα, εντάξει, το ξυρίζουν κιόλας οι Τζαμαϊκανοί, θεωρώ. Δεν μιλάει για ξυρισμένα. Όχι. Μιλάει για φαλακρά. Τώρα για την Ισπανία δεν νομίζω. Δηλαδή τι νομίζει για την Ελλάδα και τι νομίζει για την Ισπανία? Η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει το φαλακρό, το πολύ το φαλακρό. Έχει αρκετά φαλακρούς. Ναι. Ναι. Και απαντάς αυτό. Ναι. Το κλειδώνεις κιόλας. Πιστεύω, ναι, Ελλάδα. Έχεις πάρει την απόφασή σου? Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα το κλειδώνουμε, γιατί δεν πρόκειται να στενιωθώ μαζί σου. Κοιτάς αλλού, μου λες άλλο, δεν ξέρω αν χαίρεσαι, αν είστε... Τι? Το κλειδώνουμε, ναι. Το έχουμε κλειδώσει, μάλιστα. Ότι η Ελλάδα έχει περισσότερους φαλακρούς, ε. Για να δούμε τη σωστή απάντηση. Όχι, αγόρι μου, δεν έχει Ελλάδα. Ισπανία. Έχει Ισπανία. Η Ελλάδα είναι 27η. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η Μούσα Χασάγια Κασέρα από την Ουγκάντα. Η γνωστή. Μούσα Χασόν Κασέρα. Συγγνώμη. Η Μούσα. Α, ο Μούσας είναι. Καλά, και τι να κάνω άμα ακούει τώρα ο Μούσα να πούμε. Χαλάει στο βαθμό, στα οικοκυρικά. Ο Μούσα Χασάγια. Μούσα Χασόν Κασέρα. Ο Μούσα Χασά... Μούσα Χασόν Κασέρα. Το Χασάν πού το βλέπεις, ρε φίλε? Εγώ δεν βλέπω ένα εδώ. Η Μούσα Χασάγια Κασέρα. Μούσα Χασόν Κασέρα. Εσύ λες Χασάμ όμως. Λέμε ο Μούσα Χασάγια Κασέρα. Μούσα Χασόν Κασέρα. Ναι, αυτός. Από την Ουγκάντα έχει 12 συζύγους και 102 παιδιά. Πρόσφατα όμως αποφάσισε να ζητήσει κάτι. Τι ήταν αυτό? Α. Διαζύγιο. Β. Να πάρουν τα συλληπτικά οι γυναίκες του. Γ. Να παίξει με τα παιδιά του κρυφτό. Ρε το Μούσα να πούμε. Ο Μούσα. Oh. Έχει 12 συζύγους και 102 παιδιά. Δηλαδή πόσα, όσοι ξέρετε αριθμητική, πόσα μπορεί να κάνει μέσο όρο με την κάθε σύζυγο? Ένα δεκάρικο, παιδιά. Τι λέτε, δεν κάνει τίποτα άλλο ο Μούσα να πούμε όλη την ημέρα? Εντάξει. Τώρα... Τώρα έχουν αρχίσει από το κοντρόλ γιατί θα σας δώσω. Από πού βγαίνει το Μούσα? Από πού μπορεί να βγαίνει το Μούσα? Ο Μούσα που... Όλη την ημέρα. Ο Ουγκαντιανός. Τι λέτε ρε παιδιά, έχει 12 συζύγους και 102 παιδιά ο Μούσα να πούμε. Τι έκανες Μούσα? Μπράβο, Μούσα. Όλη την ημέρα, Μούσα. Μούσα Χασάγια Κασέρα. Όλη την ημέρα, Μούσα ήταν στο δράση. Τι λέγει ρε Μούσα να πούμε. 102 παιδιά. 102. Το θέμα είναι τι να ζήτησε αυτός όμως.
Να ζήτησε διαζύγιο, να ζήτησε να πάρουν τις συλληπτικά οι γυναίκες του ή να παίξει με τα παιδιά του κρυφτό. Πού να οργανωθεί να το παίξει το κρυφτό ο Μούσα, να πούμε. Και πρέπει να πάρει οργάνωση παραγωγής, διευθυντή παραγωγής. Πρέπει να πάρει συντονιστή προγράμματος, δεν είναι εύκολο. Το βέβαια θα ήταν τέλειο reality τα παιδιά του Μούσα, έτσι. Και ο Μούσα ο ίδιος. Και οι γυναίκες του Μούσα. Κοίτα, και τα τρία ταιριάζουν. Έχει και εγγόνια ο Μούσα. Αλλά... 526 εγγόνια έχει ο Μούσα. Τι λέτε, ρε παιδί. Ένα τον γκουγκλάρουμε, να τον δούμε και πώς είναι το Μούσα. Δεν μου τον φέρατε φωτό. Τι να ζητάει, ρε φίλε, ο Μούσα, για σκέψου. Εντάξει, να πω το αλφα. Διαζύγιο. Ότι τώρα αποφάσισε μετά τα 102 παιδιά και τα 500 τόσα εγγόνια να πάρει διαζύγιο. Να τελειώνει, λες, με το παρελθόν. Ναι. Εντάξει, και το Β μπορεί να είναι, αλλά... Εντάξει. Άρα ποιο κλειδώνεις. Μη με κοιτάζεις να με ψαρέψεις, δεν ξέρω ούτε εγώ. Ούτε σε ξέρεις. Αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω, τι να πω. Μούσα είναι αυτός. Για όλα τον έχω ικανό τον Μούσα, να ξέρεις. Το Β. Το Β. Το Β. Ναι. Αποφάσισε τώρα να πάρουν τις συλληπτικά οι γυναίκες του και το κλειδώνουμε. Ναι, ναι. Οκ, okay, κλειδώσαμε Β. Για να δούμε ποια είναι η σωστή απάντηση. Τι λέτε, ρε. Μπράβο. Αποφάσισε ο Μούσα να ανακάλυψε το αντισυλληπτικό ο Μούσα. Μάλιστα. Ναι. Πάμε. Το μάθαμε και αυτό, ότι υπάρχει άνθρωπος με τα 102 παιδιά και τα 500 τόσα εγγόνια. Δηλαδή και τα παιδιά του συνεχίζουν το ίδιο πρόγραμμα του Μούσα. Θα κάτσουμε εδώ, περιμένουμε καμιά ωρίτσα τώρα. Πώς το έχεις δει. Πολύ γύριζε. Μόνο του δεν σταματάει αυτό. Α, πρέπει να το σταματήσω. Όχι, ναι, πρέπει εσύ να το σταματήσεις. Έτσι. Μάλιστα. Δεν το σταμάτησες όμως. Δεν μπορεί, έχω περάσει με αυτόν τον άνθρωπο από την αρχή που ήρθε εδώ μέσα, έτσι. Θες να σηκώσεις και ένα. Ναι. Απλά σκέφτομαι. Α, οκ. Okay. Σε αφήνω να σκεφτείς. Να δω ποιο είναι πιο τυχερό. Ναι, ναι. Σκέφτομαι. Μύρισέ τα. Μύρισέ τα. Η Οσμίνη. Αυτό είναι. Η Όσπρηση είναι μεγάλη. Τι λέει αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν από όσφρηση έγινε. Ναι. Ωραία. Θες να το βάλεις και μέσα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Δηλαδή πρέπει να το πηγαίνω βήμα-βήμα, έτσι. Κάθισε τώρα. Μπράβο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στο νησί Αλικούντι της Ιταλίας, ο Δήμαρχος έβαλε σε εφαρμογή το πρόγραμμα Α. Υιοθετήστε ένα αγριοκάτσικο. Β. Υιοθετήστε ένα αγριολούλουδο. Γ. Υιοθετήστε ένα αγριοκέρασο. Εγώ έχω υιοθετήσει αγριοκέρασο στο ψυγείο. Έχω ένα πόλι υιοθετήσει αγριοκέρασο. Ωραία. Πολύ νόστιμα τα κεράσια. Δεν ξέρω τι εννοεί. Το νησί δεν το γνωρίζω, το Αλικούντι, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, ναι. Ο Δήμαρχος. Πρέπει να βάλουμε τη λογική μας τώρα εδώ. Ναι. Τι θα μπορούσε να υιοθετηθεί. Το αγριοκάτσικο... Δεν μου πολύ ταιριάζει να είναι. Ενώ σου ταιριάζει το αγριοκέρασο, για υιοθέτηση. Ούτε αυτό. Α. Πιο πολύ είναι το αγριολούλουδο, αλλά... Δεν ξέρω, φίλε. Και εμένα δεν μου λένε τώρα, να ξέρεις, επειδή αισθάνονται ότι σας βοηθάω και ότι σας κάνω ματάκια, λέει, και τέτοια. Δεν μου λένε. Δεν μου λένε. Τι λέτε. Τι έγινε, παιδιά. Όλα καλά. Έχουμε κάποια προβλήματα. Όχι. Τι. Γιατί γελάς. Λέγε, Αλέξη, έλα εδώ, Αλέξη. Εδώ, έλα δίπλα μου και μίλα. Έλα εδώ. Όχι, δεν μου το κάνεις αυτό.
θα σοτάρεις και θα φεύγεις. Έλα να μου πεις. Γιατί πας πίσω από τις κάμερες, αφού μπροστά δεν θα βγεις πάλι. Γιατί γελάτε, πες. Πες μου στα αυτιά. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Τώρα. Μου λέει αστεία. Αλήθεια. Σοβαρά. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να σας το πω, Τηλεθετόπουλε, αυτό που έγινε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας το πω. Είναι εσωτερικό. Εσείς κοινό, όλα τα βλέπετε. Λοιπόν, πάμε, έλα, έλα, θα μου σβήσεις. Λοιπόν, πάτα λίγο τον γκάζι. Ναι. Σβήνουμε, σβήνουμε. Γκάζι, 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 έλα, έλα. Λοιπόν, το αγριολούλουδο. Το αγριολούλουδο να το υιοθετήσουμε. Ναι. Μάλιστα. Έχει βάλει εφαρμογή το πρόγραμμα Υιοθετώ Αγριολούλουδο. Έτσι. Ε. Ναι. Σωστή απάντηση, παρακαλώ. Πού να το υιοθετήσει το αγρονούλουδο, ρε φίλε. Το μικρό νησί του αρχιπελάγου στον Αιωλίδων της Σικελίας έχει μόνο 100 μόνιμους κατοίκους και 600 άγρια κατσίκια, τα οποία κάνουν ζημιές στα χωράφια. Για να βελτιώσει την κατάσταση, ο Δήμαρχος έβαλε σε εφαρμογή την ιδέα να μπορούν κάτοικοι άλλων νησιών να υιοθετήσουν τα άγρια κατσίκια. Μέχρι τώρα έχουν ενδιαφερθεί περίπου 2.000 άτομα ακόμα και από την Ιγυρία. Πώς σου ήρθε να υιοθετήσεις, φίλε, το αγριολούλουδο ή να υιοθετήσω το αγριοκέρασο? Εντάξει. Έμβια όντα είναι και αυτός, και αυτά ναι. Σαφώς, αλλά τι να τα υιοθετήσω, να πούμε. Ναι, το αλλά... πάρω το αγριοκέρασο, το κάνω τι. Το αγριοκάτσικο κάτι μπορεί να παίξει. Πάμε τώρα και στην επόμενη ερώτηση. Είναι εντάξει, η τελευταία. Και τα φυτά έχουν ψυχή, γι' αυτό. Εννοείται. Αγοράζεις 6 μπανάνες. Τις κόβεις στη μέση και τρως 5 κομμάτια. Πόσες μπανάνες μπορείς να επιστρέψεις στο μανάβικο επειδή δεν σου άρεσε η γεύση τους? Α. Μία. Β. Τρεις. Γ. Καμία. Αγοράζεις 6 μπανάνες. Ναι. Τις κόβεις στη μέση και τρως 5 κομμάτια. Πόσες μπορείς να επιστρέψεις στο μανάβικο? Άρα γίνονται 12 τα κομμάτια. Σκόβεις στις 5, μία, 5 και 4, μέση. Εντάξει, τώρα θέλει μαθηματικά. Ναι, βαριά μαθηματικά. Πολύ δύσκολες, όλες οι ερωτήσεις είναι δύσκολες. Κάτσε ρε φίλε, παρακολούθησε λίγο. Θεωρώ ότι μου έχεις βάλει τα πιο δύσκολα. Δες λίγο, σε παρακαλώ, την ερώτηση. Άλλο. Καλά. Που θα με ενοχοποιήσει ότι σου έχω βάλει δύσκολα. Αγοράζεις 6 μπανάνες, φίλε. Πήγες, τις αγόρασες. Ναι. Τελειώσαμε. Τις κόβεις στη μέση. Ναι. Τρως 5 κομμάτια. Ναι. Πόσες μπανάνες θα επιστρέψεις στο μανάβικο γιατί δεν σου άρεσε η γεύση τους? Στη δίνει τώρα και πας στο μανάβικο μετά. Ναι. Πόσες θα επιστρέψεις? Καμία. Μάγος είσαι. Είναι η σωστή απάντηση. Ναι. Πάμε. Πάμε. Και... ναι, ρε φίλε. Καλά, εντάξει. Φοβερό, το βρήκα. Γιατί όμως, πες μου το γιατί. Μήπως είναι και στην τύχη, δεν ξέρω. Στην τύχη τι. Αλήθεια, λες? Όχι, εντάξει. Για πες, γιατί. Έβαλα και λίγο τη λογική. Ότι. Εντάξει. Ότι δεν θα επιστρέψω καμία μπανάνα. Γιατί. Γιατί θα τις φάω όλες. Αφού δεν τις φάω. Τελικά. Ήταν τελικά ωραίες οι μπανάνες. Ναι. Ναι. Σου αρέσανε. Ναι. Ναι. Πώς θα τις πας το μανάβι τις μπανάνες άμα τις έχεις κόψει να τις επιστρέψεις, ρε φίλε? Δεν θα τις πάρει ο μανάβι. Να σου πω, γεννημένος για τη μουσική είσαι πάντως, έτσι νομίζω. Ναι, νομίζω ότι είσαι γεννημένος για μουσική, να σου πω τα νέα. Δεν είσαι για τηλεπαιχνίδια, δεν είσαι για γνώσεις, δεν είσαι για τέτοια πράγματα. Όχι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Νομίζω ότι είσαι γεννημένος για τη μουσική. Λύστε, πάμε όμως να γυρίσουμε τώρα το τραπέζι των πόντων, γιατί όπως και να έχει, την απάντησε σωστά την ερώτηση. Πάμε. Και έχεις και 1000 πόντους, ε. Ναι. Πάμε. Έτσι αλλιώς αλλιώτικα η δουλειά έχει γίνει, να ξέρεις. Με 1000 πόντους. Είπαμε, δεν καλά, το περιμένουμε. Είπαμε, δεν πέφτω. Δεν... πρέπει να το σταματήσουμε εμείς αυτό, ε. Αλλιώς... ναι. Ναι. Α. Τώρα το σταμάτησα καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Τώρα πάλι πρέπει να σου πω εγώ. Ναι. Κάτσε να σκεφτώ που μπορεί να είναι. Ναι. Μύρισε, τα ξέρεις εσύ, ναι. Αυτά που έκανες πριν. Κάνε το λαγωνικό, ναι.
Κοίταξε, κάποιος σου μιλάει, εσένα. Εδώ είναι. Το είναι. Ναι. Ναι. Τι λέει. 700. Και 700 πόντι. Είμαστε στους 1700 πόντους. Πολύ ωραία. Το ξαναβάζει στη θέση του. Πολύ ωραία, αλλά έχει 2100 ο Κυριάκος. Άρα λοιπόν, χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε, Γιάννη μου. Περάσαμε ωραία. Σου εύχομαι ωραίες εμπνεύσεις να έχεις τα τραγούδια που γράφετε. Ευχαριστώ πολύ. Και να γουστάρετε. Τώρα πρέπει εγώ να σου πω, ξέρεις, εδώ όταν τελειώνουν οι άνθρωποι φεύγουν. Φεύγω. Γεια σου, bye. Χάρηκα πάρα πολύ. Φιλιά. Γεια. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια. Γεια. Πάμε, παιδιά, να παίξουμε. Ελάτε λίγο να γουστάρουμε. 14.800 με τρέλα όμως. Γιατί τρέχει ένας διαγωνισμός για το αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Αυτό το Peugeot 208, έτσι. Αυτό που θα γίνει, κοιτάξτε το τι ωραίο που είναι. Κοιτάξτε το. Είναι ωραίο, φρέσκο, καινούριο, μοντέρνο. Γίνεται δικό σας με ένα τηλεφώνημα ή με ένα μήνυμα στο 14.800. Είναι εκεί το γούρι. Είναι εκεί το γούρι και το λυμπίζεται το αυτοκινητάκι. Είναι εκεί και το δικέλι, να πούμε. Πολύ σωστά, Ανίτα μου. Είμαι εδώ πέρα και θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο σαλόνι, άνετο, όμορφο, με ένα πάρα πολύ ωραίο σπορ τιμόνι. Με, δηλαδή, μάλιστα, δεν έχω τι να πω για αυτό το αυτοκίνητο. Λοιπόν, να πω επειδή, εγώ όπως λοιπόν είπα και πριν, ότι το έχω και εγώ, είναι φανταστικό. Ωραία. Στο 14.800 τρέχει ο διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, το είδατε. Και ελάτε κοντά μου τώρα, γιατί θέλω να δείτε καλά τις βαλίτσες μας και να σας υπενθυμίσω ότι μία από αυτές έχει 1000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα. Όλες οι άλλες έχουν πολύ ωραία και μεγάλα δώρα από την Blaupunkt, η οποία μας έχει φέρει πάρα πολύ ωραία δώρα. 14.800, τώρα ρίξτε τα φόνια σας. Κάθε φορά που καλείτε, μπαίνετε και στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Να βγάλω μια γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, λέγεται και μπρος. Αλλό. Καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι ο Κώστας, τηλεφωνώ από Πειραιά. Γεια σου, Κώστα μου, από τον Πειραιά. Τι γίνεται? Καλά, καλά, εσύ? Όλα καλά? Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, ναι. Να διαλέξω τη βαλίτσα. Μάγος είσαι. Ωραία, θέλω την πρώτη. Είναι ένα δηλαδή, σημαίνει πρώτη? Ναι, ναι. Αυτή είναι εδώ, έτσι? Ναι. Ωραία. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, φίλε μου. Έχεις μπει και στην κλήρωση για το αυτοκίνητο αφού κάλεσες. Με θυμίζω ότι όσοι καλείτε, βγείτε δεν βγείτε στον αέρα, μπαίνετε στην κλήρωση. Μήπως είναι το χιλιόπαλο με το καλημέρα? Όχι. Αλλά είναι μια ζυγαριά μπάνιου από την GRC Tech, της Blaupunkt. Έλα, παιδιά! Έλα! 14.800, τώρα ρίξε τα φόνια, πάμε! Παρακαλώ! Καλησπέρα, Ανίτα μου. Έλα, αρχηγέ μου, ποιος είσαι? Είμαι ο Φραγκίσκος από την Κηφισιά. Ναι. Και θα ήθελα να διαλέξω το νούμερο 5. Φραγκίσκο μου, από ποιο μέρος της Κηφισιάς είσαι εσύ? Από τη Νέα Κηφισιά. Από τη Νέα Κηφισιά. Τι ηλικία έχεις, Φραγκίσκο? 31. Ωραία. Λοιπόν, Φραγκίσκο μου, έχεις μπει και στην κλήρωση για το αυτοκίνητο, το ξέρεις αυτό? Ναι, 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 βεβαίως. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ για να πολύ. Δούμε τώρα μήπως έχεις πάρει το χιλιάρικο εσύ, Φραγκίσκο μου, από τη Νέα Κηφισιά. Όχι, αλλά έχεις πάρει μια ηλεκτρική σκούπα, πολύ ωραία, της Blaupunkt, από την GRC Tech. Φραγκίσκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είσαι μόνος, ζεις μόνος ή έχεις κορίτσι, οικογένεια, τι? Όχι, όχι, συζώ με την κοπέλα μου, συζώ. Η κοπέλα σου και εσύ, μια χαρά θα τη βρείτε με τη σκούπα. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία σκούπα, έτσι. Νομίζω, καλή επιτυχία, ναι, νομίζω, για το αυτοκίνητο. Ναι. Πάμε λοιπόν. Έλα κι εγώ. 14.800, παιδιά. Έλα, παιδιά. Ανεβείτε, παιδιά. Κουνηθείτε, παιδιά. 14.800, πάμε με τρέλα όμως. Γιατί κάθε φορά που καλείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Αξίας 20.000 ευρώ. Παρακαλώ. Αλλο, γεια σου, Ανίτα. Ποια είσαι, φίλη μου? Είμαι η Πόπη από το Περιστέρι. Τι κάνεις? Ποια είσαι η? Η Πόπη από το Περιστέρι. Πόπη η Περιστεριώτησα. Ναι, ναι, ναι. Έχω περάσει ωραία στο Περιστέρι εγώ, τα παλιά τα χρόνια. Είσαι? Έχουμε καλά ζήσει εκεί στο Άλτερ τιμημένες εποχές. Καλά, εσύ? Μια χαρούλα, Ανίτα μου, μια ωραία χαρούλα. Ζέστη, έχει πολύ, έτσι, Πόπη? Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Μόνη σου είσαι στο σπίτι εσύ? Όχι, με την οικογένεια. Μάλιστα.
Λοιπόν, να ανοίξουμε τη 4. Βέβαια, άμα γουστάρεις, βεβαίως, για πάρτι σου είμαι εδώ. Okay. Να ανοίξουμε τη 4, να σου πω καλή επιτυχία για το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ. Έτσι. Ευχαριστώ, Νίκα. Σε όσους καλούν τώρα να πούμε καλή επιτυχία για το αυτοκίνητο. Και για να δούμε τι έχει η 4. Έχει ένα Blaupunkt Smartwatch, πολύ ωραίο ρολόι. Πραγματικά πολύ ωραίο δώρο από την Blaupunkt. Συγχαρητήρια, φίλη μου. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έλα, παιδιά, πάμε, παιδιά. 14.800 είναι το νούμερο, το σωστό νούμερο. Το νούμερο του Φορτόγκα, το νούμερο που σας καταδικάζει να κερδίσετε ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ, ε! Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι ένα αυτοκίνητο πραγματικά όμορφο, πραγματικά θα γίνει δικό σας μέσα στις επόμενες ημέρες. Εδώ υπάρχει ένα χιλιάρικο, ωραίο, ζωντανό, μετρικτό, σαββατιάτικο, νεξπλυζιακό. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Ανίτα μου. Γεια σας. Είμαι η Στεφανία από Χανιά. Γεια σου, Στεφανία μου από τα Χανιά. Γεια σου, Ανίτα. Έχετε ζέστη στην Κρήτη? Ναι, ορίστε. Ζέστη έχει στην Κρήτη όπως και εδώ? Ναι, 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 πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Αγριάδα, αγρίεψε και εκεί το έργο, ε. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Καλά, και η Κρήτη γενικά έχει ζέστη, έτσι. Ναι, 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 ναι. Αλλά τώρα σήμερα έχει ένα παραπάνω, νομίζω. Ναι, άρχισε από χτες το έργο. Από την πρώτη εκπομπή είμαι πιστή θαυμάστρια. Αλήθεια, ρε Στεφανία. Έχω κερδίσει. Σοβαρά? Ναι, ναι. Έχεις... Ξανά, αλλά είναι παλιά. Παλιά δικιά μου είσαι εσύ. Παλιά, παλιά δικιά σου. Έχεις, ναι, κερδίσει, ναι, ναι, ωραία πράγματα από τις εκπομπές μας τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ, φίλη μου γλυκιά. Χαίρομαι. Σήμερα που είναι ο Φορτόγκας. Σήμερα ο Φορτόγκας έχει πάει στη θάλασσα. Λέω, Φορτόγκα, που είσαι? Μου λέει, εγώ πάω για μπάνιο. Φορτόγκας είναι, αγάπη, ό,τι θέλει κάνει. Φορτωμένος είναι. Θέλω τη βαλίτσα με το νούμερο 10. Τη βαλίτσα με το νούμερο 10, λέει η φίλη μου η Στεφανία, από τα Χανιά. Που είναι δικιά μου, παλιά. Πιστή μας. Πολύ παλιά και είχα κερδίσει ένα χιλιάρικο. Ναι. Τότε, ναι, ναι. Για να δούμε σήμερα τι κερδίζεις. Ναι, ναι. Σήμερα κερδίζεις έναν επιδαπέδιο ανεμιστήρα της Blaupunkt. Και είναι ένα πολύ ωραίο δώρο και χρηστικότατο για την εποχή, φίλοι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Στεφανία μου γλυκιά. Λοιπόν, τηλεθεατόπουλά μου, 14.800, μην ξεχνάτε να ρίχνετε το φόνι σας. Ελάτε μαζί μου όμως, γιατί τα Ανίτα Πι είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Μαρία μου, αγαπημένη. Καλησπέρα. Λοιπόν, τηλεθεατόπουλά μου τώρα, εδώ, θέλω να δώσετε βάση στην Πενιά. Εσάς, μιλώ για εσάς που σας ενδιαφέρει πραγματικά. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω που στέλνετε αυτά τα μηνύματα αγάπης για τα προϊόντα. Μου δίνει τόσο μεγάλη χαρά και ικανοποίηση αυτό για τη σειρά αυτή Ανίτα Πι που έχουμε φτιάξει και είναι προϊόντα για το πρόσωπο, για τα μαλλιά, μακιγιάζ, άρωμα. Πάρα πολύ όμορφα προϊόντα και έχω μια πολύ μεγάλη προσφορά για σας σήμερα που θα καλέσετε τώρα στο 213-0-170.000. Καλέστε 213-0-170.000 και προσέξτε τι δώρο σας έχω σήμερα. Έχετε πάθει πλάκα με τη μάσκαρα Wow? Έχετε καραγουστάρει και έχει γίνει το hit σας η μάσκαρα Wow και δεν ζείτε χωρίς τη μάσκαρα Wow? Είναι δώρο λοιπόν από μένα για σας με τρέλα! Είναι δώρο από τα Ανίτα Πι με αγάπη! Είναι δώρο για πάρτι σας! Δεν θέλουμε λοιπόν τίποτα από σας παρά μόνο να καλέσετε στο 213-0-170.000 αν θέλετε, αστική χρέωση εννοείται, δηλαδή δεν πληρώνετε κάτι γι' αυτό, 213-0-170.000 και η μάσκαρα Wow θα έρθει στο σπίτι σας δωρεάν. Όπως το ακούσατε, δωρεάν. Γιατί? Γιατί είμαστε μια εταιρεία, το Ανίτα Πι, η Ανίτα Πι, μια εταιρεία καλλιτικών που έχουμε σχεδιάσει με πολύ αγάπη και με τους καλύτερους επιστήμονες αυτά εδώ τα καλλιτικά και θέλουμε να την κάνουμε δώρο. 213-0-170.000 λοιπόν, δώρο η μάσκαρα και σας έχω κι άλλη τρέλα τώρα που μου ήρθε. Μπείτε στο site μας, το anitapi.com, μπείτε και για πάρτι σας μόνο τώρα έχετε 50% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Προϊόντα που αφορούν στο πρόσωπο. Κοιτάξτε τι ωραία προϊόντα έχω. Στο πρόσωπο. Κρέμα προσώπου ματιών συγκλονιστικές. Έχω για καθαρισμό προσώπου. Έχουμε τις εποχής προϊόντα. Έχω το Simonic που θα τρελαθείτε. Θα δημιουργήσετε ένα πολύ ωραίο χρώμα πάνω σας. Καταπληκτικό μεταλλικό. Έχω τα μακιγιάζ μου. Όλα αυτά 50% έκπτωση τώρα όμως.
Και μόνο για τώρα, για εσάς που θα πείτε και θα πείτε από την Ανίτα ή θα πείτε Ανίτα next please. Εσείς θα πείτε από την Ανίτα, ό,τι σας έρθει εύκολο. Αλλά μόνο για εσάς, για τους τηλεθεατές μας, τώρα έχουμε στο 2-13-0-170.000 έκπτωση 50% σε όλα αυτά τα συγκλονιστικά και ποιοτικότατα προϊόντα μας για τα μαλλιά, για το πρόσωπο, για το μακιγιάζ. Θέλω να σας πω όμως τώρα λοιπόν και μια μεγάλη προσφορά πέρα από τα δώρα μας, που υπενθυμίζω είναι η μάσκαρα Ανίτα P για όλους εσάς που καλείτε. Θέλω να σας πω τη σημερινή μας προσφορά, που είναι αυτό το make-up. Το make-up που αγαπήσατε και το αγαπήσατε και καλά κάνατε, γιατί είναι ένα make-up λεπτόρευστο. Την ίδια στιγμή όμως είναι ένα make-up ιδιαιτέρως καλυπτικό. Ένα make-up σε τρεις αποχρώσεις, για να είναι τα πράγματα εύκολα. 1, 2, 3. Ξανθιά, καστανή, μελαχρινή. Είσαι ξανθιά το 1, είσαι καστανή το 2, είσαι μελαχρινή το 3. Τέλειωσε το πανηγύρι. Λοιπόν, δεν έχετε φορέσει πιο ωραίο make-up, λέγεται silk skin και βεβαίως είναι μεταξωτό πάνω στο δέρμα μας, ειδικά αυτή την εποχή που υδρώνουμε κτλ. Ένα μεταξένιο make-up, αλλά πάρα πολύ καλυπτικό. Και φυσικά είναι επαγγελματικά προϊόντα, όπως καταλαβαίνετε, τα φοράμε πάρα πολλοί άνθρωποι στο θέαμα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είναι προϊόντα που θα λατρέψετε και αυτό είναι σε μία τιμή συγκλονιστική σήμερα. Στην τιμή κρατηθείτε μόνο των 15 ευρώ για εσάς τους τηλεθεατές μας τώρα. 2-13-0-170.000, δώρο η μάσκαρα για όλους, δώρο η μάσκαρα και για εσάς εννοείται που αγοράζετε το make-up, στην τιμή των 15 ευρώ μόνο το make-up, και για όλους εσάς που καλείτε τώρα 50% έκπτωση από εσάς. Τώρα όμως, μόνο τώρα, και τελειώς το κλείνουμε το μαγαζί. Λοιπόν, είναι τρελό. Είναι τρελό το ότι κάνουμε δώρο τη μάσκαρα. Είναι τρελό γιατί είμαστε τρελοί. Είναι τρελό γιατί αγαπάμε τα προϊόντα μας. Είναι τρελό γιατί τα εννοούμε. Γιατί ξέρουμε ότι είστε δικοί μας. Ξέρουμε ότι θα μείνετε δικοί μας. Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την τρέλα και κάνουμε δώρο τη μάσκαρά μας. Γιατί την πιστεύουμε, την ξέρουμε και έχετε αρχίσει και τη λατρεύετε κι εσείς. Μαράκι μου, γλυκό. Για να έχουμε λοιπόν, Ανίτα μου, την επιδερμίδα. Να πούμε την αρχική τιμή του προϊόντος, Ακριβώς. Το make-up είναι από 37 ευρώ μόνο 15. Mm-hmm. Και είναι ένα φανταστικό make-up γιατί. Γιατί μας δίνει την επιδερμίδα των ονείρων μας. Ανακαλύπτουμε την τελειότητα μέσα από το υγρό make-up, Ανίτα P. Μεταξένια υφή, κάλυψη, ενυδάτωση, λάμψη, όλα αυτά σε ένα προϊόν. Αν καλέσετε τώρα στο 2-13-0-170.000, από 37 ευρώ μόνο 15. Εμείς φοράμε αυτό πάντα. Πρωινό μακιγιάζ, βραδινό μακιγιάζ. Τηλεόραση μακιγιάζ. Την ίδια στιγμή, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ καλυπτικά, αλλά δεν φράζει τους σπόρους. Είναι ελαστικό. Δεν σπάει πάνω σου. Είναι ελαστικό. Είναι για μεγαλύτερα δέρματα και για νεότερες. Δηλαδή, ταιριάζει, αυτό ανταπτάρεται, έρχεται και προσαρμόζεται πάνω σε όλα τα δέρματα και τα χρώματα. Είναι ένα make-up που θα λατρέψετε, πολύ υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι ένα make-up που τώρα το καλοκαίρι θα το χαρείτε πάρα πολύ. Και βέβαια, αν το αποκτήσετε τώρα, μόνο τώρα όμως, η τιμή του είναι 15 μόνο ευρώ από 37. Τεράστια προσφορά. 50 ml, μεγάλη του κανονική συσκευασία make-up, 50 ml. Στο 2-13-0-170.000, τώρα όσοι καλείτε, έχετε δώρο τη μάσκαρα, όχι μόνο με την αγορά του προϊόντος μας που προτείνουμε σήμερα. Γενικά, χωρίς, αν δεν θέλετε να αγοράσετε κάτι, είναι δώρο η μάσκαρα από μένα και από τα Ανίτα P, γενικά από την παρέα του Ανίτα P, με πολύ αγάπη και με τρέλα. 2-13-0-170.000. Αλλά μην ξεχνάτε, μπαίνετε στο site, κάντε τις παραγγελίες σας σήμερα, τώρα με 50% έκπτωση. Τώρα αυτό καλείτε και λέτε από την Ανίτα. Ανίτα, τώρα, μα πάρετε όμως τώρα, έχετε 50% έκπτωση. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μεταξένια υφή, απλώνεται πανεύκολα, λάμψη, ενυδάτωση, κάλυψη, όλα αυτά σε ένα προϊόν. Είναι φανταστικό, να το βάλω και εγώ στο χέρι μου να το δείτε, απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι ελαστικό καταρχάς, είναι, έτσι. Να πούμε είναι και ιδανικό για αυτές τις θερμοκρασίες τώρα. Ακριβώς. Είναι και σαν μετάξι, απορροφάται. Δεν σπάει, αυτό το make-up δεν σπάει. Γεμίζει το πρόσωπο με ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα, πολύ καλυπτικό και πάρα πολύ ελαστικό. Και βεβαίως έχει και θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε την ώρα που φοράτε το make-up και κάνετε αυτό το μακιγιάζ, κάνετε, βοηθάτε και το δέρμα σας. Όλα αυτά στο 2-13-0-170.000 και θέλω να σας πω κάτι, τηλεθατόπουλα. Αν θέλετε να κάνετε έξυπνες αγορές, μπείτε στο anitap.com τώρα, 50% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα και εκμεταλλευτείτε αυτό το 50%. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, γιατί προϊόντα όπως το άρωμά μας, όπως τα προϊόντα για τα μαλλιά, όπως το μακιγιάζ μας, όπως τα προϊόντα για το skin care, για τη θεραπεία προσώπου, θα τα βρείτε τώρα μόνο 50% έκπτωση.
από το Anita P, με αγάπη, με τρέλα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Τηλεφωνείτε για τα Anita P πριν που σας είπα, πρέπει να καλέσετε στο 213-0-170.000 για να αποκτήσετε την έκπτωσή σας, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό. 213-0-170.000 για όσους δεν το καταλάβατε καλά. Καλείτε και έχετε αμέσως την έκπτωσή σας. Λοιπόν, τηλεθεατό πουλά μου γλυκά. Εδώ είμαστε πάλι για να συνεχίσουμε το Next Please. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός για το αυτοκίνητό μας. Τα ξέρετε όλα αυτά. 14800 είναι το νούμερο. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε την επόμενη παίκτριά μας. Για να περάσει παρακαλώ. Η Πέννη. Καλώς ήρθες Πέννη. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις όμορφη Πέμι, γαλάζιο το κορίτσι. Χαίρομαι που σε βλέπω και από κοντά. Κι εγώ καλώς ήρθες. Γαλάζιο χρώμα στα μάτια, γαλάζιο στα ρούχα. Ασορτή. Ε, ασορτή. Ασορτή. Για πες μου δύο πράγματα για σένα. Τι θέλεις να μάθεις. Είσαι μάνα. Είμαι μάνα. Πόσον. Έχω ένα κούκλο γιο 25. Ωραίο, ωραίο. Τον γουστάρεις τρελά, ε. Τρελά, ναι. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω. Μεγάλωσε. Ναι. Εργάζεται. Ναι. Και εγώ κάνω τη ζωάρα μου τώρα. Καλά εξηγέσαι. Είσαι παντρεμένη. Όχι, είμαι χείρα. Α, μόνη, ε. Μόνη. Έχεις το γιο σου, φίλη μου. Είναι το αυτοκολλητάκι μου. Ναι. Να σε ρωτήσω, ασχολείσαι με κάτι. Ναι, εργάζομαι. Τι δουλειά κάνεις. Δουλεύω σε μια εταιρεία φυτικών καλλιντικών. Φυτικών, μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στην πρώτη μας ερώτηση. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, καλή επιτυχία και... Βρετανική έρευνα έδειξε ότι τα ζευγάρια που τρώνε μαζί, σε αντίθεση με αυτά που τρώνε χωριστά, είναι πιο α. Υπέρβαρα. Β. Ευτυχισμένα. Γ. Σεξι. Τα ζευγάρια που τρώνε μαζί. Το σεξι θα το αποκλείσω, διότι... είναι θέμα πώς αισθάνεσαι, είτε μαζί είτε χώρια. Είμαι μεταξύ Α και Β. Θα έλεγα το ευτυχισμένα, αλλά και όσοι είναι ευτυχισμένοι τρώνε και πολύ. Το ευτυχισμένο όμως έρθει πρώτο. Απ' την άλλη, οι Άγγλοι είναι και αδύνατοι, δεν έχω δει. Έχει αποκλείσει το σεξι. Άρα είσαι μεταξύ υπέρβαρων. Α και Β, ναι. Και ευτυχισμένων ζευγαριών. Να πω το Β. Το κλειδώνεις. Ναι. Το κλειδώνει το Β, η φίλη μας. Ποια είναι η σωστή απάντηση, παρακαλώ. Ναι, ρε φίλη. Ναι, 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 ναι. Ναι. Έλα, ωραία, ξεκινήσαμε. Ωραία. Μπράβο, Πέννη μου. Να το γυρίσουμε. Ναι, ναι, να το γυρίσουμε και να βρούμε ωραίο πόντους θέλουμε. Έχεις εδώ το Κυριάκο που έχει 2.100 πόντους. Ω, Παναγία μου. Ναι, αλλά με βάλει και σούπερ μουσική. Παλέψιμο είναι. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Με τι ξεκινήσαμε. Με 100 πόντους. Ξεκινήσαμε με 100 πόντους, φίλοι. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, άλλες τρεις έχουμε. Για πάμε να δούμε την επόμενη. Περίμενα κάτι πιο πολύ. Τι έγινε, ρε παιδιά, έλα, το γούρι είσαι. Καλησπέρα, Βένου μου, τι κάνεις. Μια χαρά. Είσαι καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε να παίξουμε λοιπόν ένα παιχνίδι. Ένα ωραίο παραδοσιακό κλασικό παιχνίδι. Συνέχισε τον στίχο. Α, σε μένα. Δεν το έχουμε τα τραγούδια. Όχι ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι πολύ δύσκολο. Είμαι ναι, ναι, είναι εύκολα. Θα ακούσεις λοιπόν 5 ελληνικά τραγούδια, τα οποία έχουν ως κύριο θέμα τον χωρισμό. Ο σκοπός σου είναι να καταφέρεις να συνεχίσεις τουλάχιστον τα 3 από τα 5 για να μπορέσεις να γυρίσεις το τραπέζι των πόντων. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εύχομαι να σε γουρλείς. Ναι, γουρλί, δεν το λέμε. Μα για αυτό το να είναι, παίρνει. Το πρώτο τραγούδι είναι Άτζελα Δημητρίου, η χωρισμένη. Έλα. Πάμε να ξεκινήσουμε.
το έφερε. Έλα, φέρε, μπράβο. Σωστή απάντηση. Πάρα πολύ σωστή απάντηση. Μπράβο, έχουμε ένα στο ένα. Και προχωράμε στην επόμενη ερώτηση που λέγεται «Για να σε εκδικηθώ» λέγεται το τραγούδι. Και είναι από τον Λάκη Παπαδόπουλο και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ελπίζω να μην με εκδικηθείς όμως με αυτό. Όχι, εγώ μαζί σου είμαι. Πάμε να το ακούσουμε. Το χρώμα που μισούσε. Ναι, φίλε! Πάμε λίγο! Ήτανε που είχες και αγωνία στην αρχή. Πάμε και για το τρίτο. Νίκος Οικονομόπουλος, αφού χωρίσαμε. Και να καταστραφώ, όχι. Να πιω για κίνητο, να πω. Είσαι πάρα πολύ κοντά. Έχουμε κι άλλο, έχουμε κι άλλο. Έχουμε άλλα δύο, πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το επόμενο του Αντίπα, ένα σου σημάδι μόνο. Εντάξει, το έχεις. Εντάξει, θα πιω παλιά τα φαγκαλά. Ένα σου σημάδι μόνο. Να πω, να πω. Για να ζω. Ναι! Ναι! Μπράβο, παρακαλώ, γυρίστε το γραφικό. Ευχαριστούμε, Γούρι Γλυκό. Το Γούρι έρχεται πάντα με καλούς σκοπούς. Τον άλλο δεν θέλουμε. Ευχαριστώ. Το Γούρι. Λοιπόν, έχουμε 100 πόντους, τώρα θέλουμε κάτι καλύτερο, φίλοι. Για να δούμε. Ο άλλος τα μύριζε από ό,τι ναι, είδα. Ναι, εγώ θα τα χαϊδέψω. Τι λέει αυτό, φίλοι. Τι! Έλα! Χίλιοι πόντοι! Έχουμε 1.100 πόντους. Πολύ ωραία είμαστε. Πάρα πολύ ωραία είμαστε. Έχει 2.100 ο Κυριάκος όμως. Και έχουμε κι άλλες δύο ερωτήσεις. Για να δούμε. Απαντήσεις σωστά για να γυρίσει το τραπέζι. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. 2, 5, 4, 10, 8. Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός στο συγκεκριμένο αριθμητικό μοτίβο. Τώρα. Α. 6. Β. 16. Γ. 20. Υπάρχει ένα αριθμητικό μοτίβο μέσα εδώ. Λοιπόν, κάποιος συσχετισμός. Το α θα το αποκλείσω, διότι πάει ένα μικρό, ένα μεγάλο, ένα μικρό, ένα μεγάλο, ένα μικρό, ένα μεγάλο. Αποκλείω το α. Και είμαι μεταξύ β και γ. 2, 5, 4, 10. Ή το β ή το γ είναι. Να πω... Μπορείς να τα κοιτάς όχι 2, 5, 4, 10. Μπορείς να κοιτάς 2, 4. Ναι, ναι. 5, 10. Μπορείς να κοιτάς κι αλλιώς. Λοιπόν, λέω το έργο. Το α το αποκλείω, το β δεν μου αρέσει, θα πω το γ. Γιατί πάει 5, 10... Το είπες ή το θα γ, πήγαινε φίλοι. 10. Γάμα, ναι. Το είπες. Το είπα. Και το κλειδώνεις. Κλείδωσέ το. Λουκέτο. Λουκέτο βάλαμε. Ναι ρε φίλοι μου. Μέχρι και εγώ η ξανθιά. Βέβαια μετά από τις υποδείξεις των συνεργατών, διότι ποτέ δεν... Να το εξηγήσω, μπορώ. 2, το οποίο βγάζω το 5 γίνεται 4. Μετά το 5 που ήταν ανάμεσα έγινε 10. Και μετά το 8 θα γίνει... Το 10 θα γίνει 20 μετά το 8.
Τα βρήκαμε. Τα συμφωνήσαμε. Γυρίζουμε πόντου τώρα, αυτό μα ενδιαφέρει. Για να γυρίσουμε. Πάντω αυτά εγώ δεν τα αντέχω με την αριθμητική καθόλου με τα μαθηματικά πράγματα. Το έχει εσύ από ό,τι σε βλέπω όμω πιο εύκολα. Ναι, λιγάκι ήμουνα. Μέτρη. Προ καλή μέτρια, όχι άριστη. Εγώ μέτρια προ χαλιά. Μη σου πω χάλια, πώ. Πολύ χάλια. Μη σου πω χάμπαρη. Μ' αρέσει που ψάχνεις καλά. Και χίλιοι πόντοι, έχουμε 2.100 πόντους. Τώρα είστε στην ισοπαλία, παιδιά. Είμαστε ισοπαλία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αλλά έχεις άλλη μία ερώτηση. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε εδώ τώρα ντέρμπι. Πάμε. Ντέρμπι μεγάλο. Κυριάκο, τρέμε. Ποιος Έλληνας είναι ο θρύλος των καζίνο και του Black Jack. Α. Ο Τζον Τάραμας. Β. Τζον Σκορδάλιας. Γ. Τζον Μουστάρδας. Ναι, είναι κατά το Τάραμας. Λέει Τάραμας, Σκορδαλιά, Μουστάρδα. Λοιπόν... Ποιος Τζον. Για τη Σατόπου απαγωγής, ο Τζον Σκορδαλιάς βρωμάει. Ναι, θα τον διώχνανε γι' αυτό, λες. Δεν θα μπορούσε να μπαίνει. Λοιπόν, το έχω ακούσει αυτό. Okay. Η αλήθεια είναι ότι το ξέρω. Άρα... Και είναι ο Τζον Τάραμας. Και το κλειδώνει, φίλε μου. Και το κλειδώνω. Και είναι αλήθεια. Φαντάζεσαι να ήταν ο Σκορδάλιας. Πάμε. Έχουμε 2.100 πόντους. Για να δούμε, θα παραμείνουμε στην ισοπαλία. Εδώ τώρα να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Τώρα είναι κομβικό το σημείο. Τώρα παράτε. Πρέπει να αποφύγεις τα αρνητικά, πρέπει να πας σε κάτι θετικό. Σε πλάς πρέπει να πας. Πλάς. Λοιπόν, πλάς. Αυτό. Τι λέει η φίλη, για να δω. Τρέμω. Κι εγώ. Να το δω. Τρεις χιλιάδες πόντοι! Και μόλις γίνανε 5.100 και έχουμε άλλη μία ερώτηση. Καμία! Καμία άλλη! Καμία! Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Κυριάκο μου, γλυκέ. Κυριάκο μου, συγγνώμη. Είσαι πολύ gentleman, αγόρι. Χαμογελάς με την καρδιά σου, το ξέρω. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε, Κυριάκο μου. Αλλά τους 5.000, νομίζω, 100 πόντους, τους τιμάς και εσύ, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριάκο. Εγώ τώρα κάθομαι. Κάθισε, φίλε, δεν σε βλέπω να κουνιέσαι, αλλά επειδή είμαστε στο Next Please που υπάρχουν ανατροπές. Δεν ξέρεις ποτέ. Μην ξεχνάτε εσείς από το σπίτι ότι τρέχει ο διαγωνισμός 14.800. Μην ξεχνιέστε. Τρέχει το αυτοκίνητο το Peugeot 208 αξίας 20.000 ευρώ. Και εσείς παίζετε από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα, με ένα μήνυμα. Κάποιος από εσάς θα το κάνει δικό του. Να περάσει παρακαλώ. Ο επόμενος παίκτης μας είναι... ο Ντορίν. Έλα, φίλε μου. Έλα, Ντορίν. Ντορίν. Καλώς ήρθες, Ντορίν. Καλώς σας βρήκα. Ο Ντορίν. Από πού είσαι, Ντορίν? Από τη Μολδαβία. Μολδαβία, οκ. Okay. Ωραία χρώματα βλέπω. Να είστε καλά κι εσείς. Για πες μου τα νέα σου, φίλε μου. Είσαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα? Αρκετά. Από το 2002. Α, και έχουμε 24, κάνει 22 χρόνια. Σωστά. Μικρούλης ήρθες, ε? Ναι. Με τους γονείς? Πρώτα ήρθαν οι γονείς μου και ύστερα ήρθα εγώ. Okay. Με τι ασχολείσαι, Ντορίν? Μ' αρέσουν τα βίντεο. Ναι. Αυτή τη στιγμή σπουδάζω εικονοληψία και σκηνοθεσία. Α, δικό μας παιδί είσαι δηλαδή, της πιάτσας της δικιάς μας. Ναι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Έχεις οικογένεια, είσαι μόνος? Είμαι μόνος. Τέλεια. Και είσαι και νέος. Τι ηλικία έχεις, Ντορίν? 30. Βέβαια, ρε φίλε. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Καλή επιτυχία, Ντορίν μου. Να είστε καλά. Τι είναι η καντιλίτσα? Α. Ναυτικός κόμπος. Β. Μικρό καντήλι. Γ. Παιδική ασθένεια. Η καντιλίτσα. Κοίταξε, ξέρεις, κάποιες ερωτήσεις είναι συνήθως παγίδα. Δηλαδή, άμα το πάρουμε έτσι στα ίσα, θα σου απάνταγα ότι είναι το μικρό καντήλι. Αλλά... ξέρεις τι, έχω έρθει πολύ αμήχανα γιατί έχασε ο φίλος μου πριν. Ποιος, ο Κυριακός? Όχι, ο Μίχας, ο Μιχάλης. Ο πρώτος που ήρθε. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Και το είχα σίγουρο, το είχα σίγουρο. Ήμασταν ότι ωραία θα τα καταφέρει. Ναι. Και οπότε, ξέρεις τι,
Θα ρισκάρω, οκ. Okay. Περίμενα να σου πω κάτι. Ο Μιχάλης έχασε. Ένα παιχνίδι παίζουμε. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν το πάρουμε και πολύ σοβαρά. Αλλά σίγουρα αυτός που θα φτάσει στο τέλος, στο τελικό, σίγουρα θα κερδίσει κάτι. Μπορεί και 30.000 ευρώ. Όλοι έχετε έρθει με την επιθυμία να φτάσετε στο τέλος και το καταλαβαίνω, στον τελικό. Είπες κάτι στην αρχή όμως. Μου λες ότι το προφανές δεν νομίζω να είναι. Είναι παγίδα η ερώτηση. Ναι. Που σημαίνει ότι το προφανές από όλα αυτά ποιο θα μπορούσε να είναι. Άρα λοιπόν το κρίνεις ως παγίδα. Η καντιλίτσα. Ναυτικός κόμπος. Μικρό καντήλι. Παιδική ασθένεια. Ναι. Αυτό που θα καθιστούσε παγίδα την ερώτηση. Αν θεωρείς ότι είναι παγίδα. Τελειώνει σε λίτσα. Θα μπορούσε να πεις ότι είναι παιδική ασθένεια. Ναυτικός κόμπος... κάτι θα ξέραμε, κάτι θα είχαμε ακούσει. Γάμα. Παιδική ασθένεια. Το κλειδώνεις. Το κλειδώνεις, φίλε. Ωραία, θα πάω σύστημα φίλου μου. Γιατί άλλαξε κάτι. Αλφα. Ναυτικός κόμπος. Ναι. Τι σε έκανε να αλλάξεις. Θέλω να πατήσω στα βήματά του. Θέλεις. Να πατήσω στα βήματά του. Στου φίλου σου. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι σύνδεση είναι αυτή που έχετε. Είναι ο ναυτικός κόμπος. Πάμε. Είναι ο ναυτικός. Τον κλειδώνουμε. Τον κλειδώνεις. Να τον κλειδώσω, ναι. Οκ. Okay. Κλειδώνουμε. Ναι. Κλειδώσαμε. Αλλά πάμε σε παρακαλώ. Πάμε σε παρακαλώ, αγόρι μου. Είναι ο φίλος μου που είπε το α, που είναι το γ, αλλά είναι το β και τελικά θα πάω στο α, γύρνα. Τώρα ξανά εδώ τώρα η μεγάλη. Ναι, πάλι. Πάλι. Βλέπεις εδώ πέρα τι προβλήματα έχω, έτσι. Εγώ περιμένω το χάρο. Στη δίνει αυτός, ε. Θες να το σπάσεις, έτσι. Θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω. Επειδή πήρε το φιλαράκι σου πριν, ε. Πάμε, μωρέ, πάμε παρακάτω τώρα. Έλα εδώ, τι έχουμε. Με 1000 πόντους ξεκινάς, πολύ ωραία ξεκινάς. Με βάλτε μας γιατί το έχουμε ανάγκη τώρα το air condition, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε 5.100 πόντους η Πέννη. Κοίτα εδώ τώρα πώς σε βλέπει η Πέννη, ε. Πώς σε βλέπει η Πέννη, αλλά έχεις και άλλες 3 ερωτήσεις, φίλε μου. Πάμε. Το βαλές. Λοιπόν. Τι τον είπες, ρε Τωρή, τι τον είπες τώρα. Τι τον είπες τώρα αυτό. Καλά είμαστε. Πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Ο Ντορίν είναι φίλος του Μιχάλη, του πρώτου ανθρώπου που ήρθε σήμερα εδώ και έφυγε μαζί σου. Τέλεια. Θα ακολουθήσεις τον Μιχάλη. Δεν έχω έρθει για καλό, έχω έρθει να πάρω κεφάλια. Θα είμαι σύντομος. Θα σε πάρω γιατί και ο φίλος σου περιμένει έξω. Να μην καθυστερούμε. Μαζί ήρθαμε, ναι. Θα περάσει και το λεωφορείο τώρα σε λίγο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος. Ο παππούς του Βλαντιμίρ Πούτινγκ ήταν ο προσωπικός σεφ του Στάλιν, αλλά και του Λένιν. Αλήθεια ή ψέμα. Ντορίν μου, κάτι θα έχεις εσύ από την ιστορία εκεί. Δεν έχω ακούσει κάτι ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα το γνώριζα. Ο παππούς του. Ο παππούς, ναι, ο παππούς του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και δεν παίζει να ήταν και του Στάλιν και του Λένιν. Αλήθεια ή ψέμα. Ψέμα. Η απάντηση που έδωσες είναι... Λάθος. Αποχωρείς από το παιχνίδι. Έλα, τι πάμε στο φιλαράκι σου. Ρε εσύ, Τωρίν, καμιά φορά στη ζωή γίνεται αυτό που φοβόμαστε. Υπέροχα. Και λέει ο Τωρίν, ήρθα για να πάρω το αίμα μου πίσω στο από το φιλαράκι μου που τον πήρε αυτός πάλι. Πάμε παρακάτω και προχωράμε πώς με τελικό με στον οποίο θα πάω με την Μπέννη, παιδιά! Έλα, φίλοι!
Φαινότανε ότι με 5.100 ποντούς. Όμορφο κορίτσι μου. Περίμενα, αγάπη πολύ χαίρομαι. Πάρα πολύ χαίρομαι που θα πάμε μαζί στο τελικό. Και θα χαρώ ακόμα περισσότερο να μπορούσες να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις, ρε φίλη. Να έπαιρνες 30.000 ευρώ που λένε αγούσταρα πολύ, μπορείς να το κάνεις. Συγκεντρώσου καλά. Συγκεντρώσου. Πάμε. Τι να πω, να λοιπόν, εσύ πήγαινε για τη συγκέντρωσή σου. Εγώ θέλω να δώσω 1.000 ωραία ζωντανά μετρητά ευρώπουλα τώρα και πολύ ωραία δώρα σε εσάς που καλείτε στο 14800. Σε εσάς που ρίχνετε εκεί το φόνι σας και διεκδικείτε ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Και βεβαίως βγαίνετε στον αέρα για να παίξουμε και να πάρετε 1.000 ζωντανά μετρητά ευρώπουλα σε μία από τις βαλίτσες. Ελάτε λίγο να σας πω. Είναι η 2, η 3, η 6, η 7, η 8, η 9, η 11 και η 12. Έχουν μείνει αυτές οι 2, 4, 6, οι 8 βαλίτσες αυτές. Μία από αυτές έχει τα 1.000 ζωντανά μετρητά. Πάμε, γραμμούλα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Νίτα. Γεια σου, φίλη μου. Τι κάνεις? Τα πάντα. Ποια είσαι? Είμαι η Κατερίνα από Ρέθυμνο. Γεια σου, Κατερίνα μου γλυκιά. Πώς πάει η ζέστη? Έχει πάρα πολύ ζέστη στην Αθήνα. Εκεί τι γίνεται? Από το Ρέθυμνο. Πολύ καλό το καλοκαίρι στο περάσει. Ναι, φίλοι, έχει ξεκινήσει δυναμικά. Και έχω μάθει ότι την άλλη εβδομάδα λέει πάει για πολύ μεγάλο... Ναι. Για θερμοκρασία δυνατή. Αλλά να σου πω... Πάμε, προχωράμε. Στην Ελλάδα ζούμε, έχουμε μάθει τη ζέστη. Πες μου, ποια είναι η βαλίτσα που διαλέγεις, φίλη μου. Θέλω τη βαλίτσα με τον αριθμό 3. 3. Για να δούμε. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να είναι το χιλιόμπαλο εδώ. Αμέσως, παμπαμ. Α, δεν είναι τα 1.000 ευρώ, αλλά... Ναι. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Είναι από την Blaupunkt. Είναι της Blaupunkt. Είναι από την GRC Tech. Μάλιστα. Φαντάζεσαι τι μπορεί να είναι αυτό το δώρο? Και έχω πολύ ωραία δώρα γενικά στις βαλίτσες μου. Ναι, το ξέρω. Φεύγει ο φάκελος. Έχεις τηλεόραση? Ναι. Πάρε άλλη μία όμως. Καταπληκτική τηλεόραση. Να μας βλέπεις από εκεί, αγάπη, με τρέλα. Πάμε. Σας είπα ότι έχω πολύ ωραία δώρα μέσα στις βαλίτσες. Σας το είπα από την αρχή. 14800 είναι το νούμερο. Καλείτε σε αυτό το νούμερο. Διεκδικείτε καλώντας εκεί το αυτοκίνητο. Με μία κλήση σας απλή. Διεκδικείτε το αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Και βγαίνετε στον αέρα αν γουστάρετε να παίξουμε. Εδώ μέσα λοιπόν υπάρχει ένα χιλιάρικο. Όμως όλες οι βαλίτσες έχουν πολύ ωραία δώρα όπως είδατε. Λοιπόν, έχει μείνει οι 2, 6, 7, 8, 9, 11 και 12. Άλλο! Άλλο! Ναι. Γεια σου, Ανίτα. Γεια σου, φίλη μου, ποια είσαι? Είμαι η Βούλα από το Πέραμα. Η Βούλα από το Πέραμα. Πώς είσαι, Βούλα μου γλυκιά? Καλά είμαι. Όλα οκ? Okay? Όλα, okay. Το πάρεις σε ερκοντισιονικά ή ξεροσφύρι? Ανεμιστήρα. Ανεμιστηριακά. Τέλειο. Ο καλύτερος είναι ο ανεμιστήρας. Ο καλύτερος. Ναι. Λοιπόν, για πες. Θέλω το νούμερο 7. Τις έχεις δει καλά, τις έχεις τσεκάρει? Ναι. Πιστεύεις ότι στο 7 είναι το χιλιάρικο, το ζωντανό, το μετρητό? Πιστεύω. Ωραία. Είδες όμως τι ωραία δώρα έχουμε σήμερα. Τα είδα. Ηλεκτρικές σκούπες, τηλεοράσεις, πολύ ωραία δώρα. Ναι. Βεβαίως μην ξεχνάτε, παιδιά, εσείς που καλείτε τώρα στο 14800, μπαίνετε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο, το οποίο τα σπάει 20.000 ευρώ αξίας. Λοιπόν, δεν είναι το χιλιάρικο, αλλά είναι μια καφετιέρα από την Blaupunkt. Ευχαριστούμε πολύ τη GRC Tech. Πάμε, παιδιά, έλα, παιδιά. Έλα με τρέλα. Είναι η 8, η 9, η 11, η 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 βαλίτσες μείνανε. Μια έχει 1.000 ζωντανά μετρητά. Έλα, παιδιά, με τρέλα. Πάμε, ρίξε τα φόνια στο 14800. Μπείτε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Κάποιος, κάποια από εσάς θα το οδηγεί. Άλλο. Ναι. Ναι. Έλα. Γεια σου, Ανίτα. Έλα, φίλη μου.
Η Αργυρό είμαι, από κάτω Πετράλωνα. Τι κάνεις Αργυρό μου από τα κάτω Πετράλωνα? Καλά είμαι. Εσύ καλά είσαι? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, Αργυρό μου. Πάντα καλά. Να είσαι καλά. Θα ήθελα τη 9. Τη βαλίτσα 9 θέλεις? Ναι, ναι. Άλλη φορά έχεις παίξει στην εκπομπή μας? Είναι η ημερομηνία που γεννήθηκε ο γιος μου μικρός. Α, ωραία. Έχεις παίξει άλλη φορά στην εκπομπή μας? Όχι. Πρώτη φορά. Έχω παλιά είναι. Παλιά. Κέρδισες? Κοντά. Τι έγινε? Από το χρυσό κουφέτο, το Άλτερ. Ναι. Είμαι παλιά. Παλιά δικιά μου. Ναι, ναι. Να σου πω. Και το... τον ύμνο της ελευθερίας, αν θυμάστε. Μάλιστα. Κέρδισες? Ναι, ευχαριστημένη είμαι. Τι είπε, ευχαριστημένη, ωραία. Ναι, λοιπόν, ναι. Φίλοι μου, έχεις μία τοστιέρα Blaupunkt από την GRC Tech για να τρως τα τοστάκια σου. Γεια σου, φίλοι. Τηλεθεατόπουλά μου, ελάτε λίγο, σας παρακαλώ, αγριεύουν τα πράγματα. Ερχόμαστε κοντά στο χιλιάρικο. 2-6-8-11-12. 2-6-8-11-12. 2-6-8-11-12. Ποια είναι η βαλίτσα με τα 1000 ζωντανά μετρητά? Δείτε καλά, παρακαλώ, συγκεντρωθείτε. Υπάρχει μια από αυτές τις 5 βαλίτσες, έχει τα 1000 τα ζωντανά, τα μετρητά ευρώπουλα, τα ανεξπλησιακά, τα σαββατοαπογευματιάτικα. Έλα με τρέλα, 14-800, πάμε. Πάμε. Άλλο. Γεια σου, Ανίτα. Γεια σου. Τι κάνεις, Αντάκη, καλά είσαι? Καλά, αρχηγέ μου. Ποιος είσαι εσύ? Γιάννης από Γαλάτσι. Ωραία. Τι ηλικία έχεις, Γιάννη? 32. Είσαι μόνος? Αμέ. Εντελώς. Ναι. Τι έχει παίξει και είσαι μόνος? Γουστάρεις, είναι επιλογή σου ή έχουμε κανένα χωρισμό, τίποτα? Και τα δύο. Νομίζω αυτή την περίοδο θέλω μόνος. Το θέλεις το χωρισμό, έτσι? Ναι. Πιο ωραία περίοδος για χωρισμό είναι αυτή του καλοκαιριού, φίλε. Αμέ, διακοπάρες, ιστορίες. Ναι, ρε φίλε, τώρα γίνεται η, ξέρεις, η αλλαγή βάρδιας, κατάλαβες. Ακριβώς. Βέβαια. Τώρα είναι καλοκαίρι ελεύθερος, είναι τέλειο. Τέλειο το καλοκαίρι ελεύθερος. Αυτό τέλειο. Ακριβώς. Έχεις καλέσει το 14800, που σημαίνει ότι μπορεί να έχεις και ένα αυτοκίνητο φέτος εσύ, έτσι. Κύριε, κύριε, ακόμη... κύριε, γι' αυτό πήρα να ξέρεις, αλλά βγήκα και στην κλήρωση. Τέλεια. Να σου πω τώρα κάτι, παίζει να έχεις και ένα χιλιάρικο, γιατί είσαι κοντά, είναι 5 βαλίτσες έχουν μείνει. Ναι, ναι. Ποια διαλέγεις? Λοιπόν, θα έχουμε την 8. 8. Ναι. Οκ. Okay. Πάω στην 8. Σιγουπλή. Μερσί. Ανοίγω το φάκελο. Ένα σίδερο ατμού της Blaupunkt από την GRC Tech, ένα πολύ ωραίο δώρο που δεν ξέρω, σιδερώνεις, φίλε? Ναι, έτσι και έτσι. Το έχουμε όμως. Τώρα θα σιδερώνεις τέλεια με αυτό το σίδερο ατμού από την Blaupunkt. Σας είπα, τηλεθεατόπουλά μου, γεια σου φίλε μου, σας είπα ότι έχω πάρα πολύ ωραία δώρα, μεγάλης αξίας, και έχω και το χιλιάρικο εδώ, ανάμεσα στις 4 βαλίτσες, στο 14800. Έχει μείνει η 2, η 6, η 11 και η 12. Και επαναλαμβάνω ότι κάθε φορά που καλείτε, δίνετε στον εαυτό σας την ευκαιρία, βγείτε δεν βγείτε στον αέρα να παίξουμε, δίνετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να κερδίσετε αυτό το αυτοκίνητο, το πολύ ωραίο, το πολύ φρέσκο, το πολύ μοντέρνο, το λόλευκο, αυτό το Peugeot 208, αυτό το αυτοκίνητο που τα έχει σπάσει φέτος, είναι από τα πιο εμπορικά αυτοκίνητα, από τα πιο ωραία αυτοκίνητα, μιας πολύ ωραίας φίρμας που είναι, μάρκας που είναι η Peugeot. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να καλέσετε τώρα στο 14800 και να το διεκδικήσετε. Έχουν μείνει 4 βαλίτσες για να έρθουμε εδώ. Η 2, η 6, η 11 και η 12. Και θέλω να κάνετε τη σωστή μαντεψιά αφού έρθετε πρώτα μαζί μου. Πάμε, ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, ξαναχτυπάει το Ανιταπή. Μεγάλη τρέλα το Ανιταπή. Μεγάλη τρέλα και εσείς μεγαλύτεροι, γιατί τα αγαπήσατε, τα αγκαλιάζετε, τα γουστάρετε και σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ακούστε τώρα πού το πάμε. Μην ξεχνάτε, στο 2-13-0, όπως σας είπα και πριν, 2-13-0-170.000,
τρέχει για πάρτι σας, για όλους εσάς που γουστάρετε, δώρο η μάσκαρα WOW. Γιατί τη λένε δώρο, γιατί τη λένε WOW αυτό το δώρο. Γιατί κάνει τεράστιες βλεφαρίδες. Εγώ έχω τρέλα με τις βλεφαρίδες. Θέλω να είναι μεγάλες. Δεν φοράω ψεύτικες βλεφαρίδες. Και είναι αυτό το αποτέλεσμα της WOW. Είναι, γίνονται τεράστιες, γίνονται μεγάλες, είναι πάρα πολύ όγκος, πάρα πολύ το μήκος και εσείς αποφασίζετε που θέλετε να τις φτάσετε. Θέλετε να τις φτάσετε πάνω από το φρύδι, γιατί έχετε τρέλα. Όπου θέλετε. Αυτή χτίζεται τρελά. Μαύρο, ωραίο μαύρο, βλεφαρίδες καταπληκτικές, τεράστιες με την WOW, η οποία είναι δώρο από μένα για εσάς με τρέλα. Τώρα λοιπόν στο 2-13-0, 170.000. Το Anita P, αυτή η καινούργια εταιρεία καλλυντικών, επαγγελματικών και όχι μόνο καλλυντικών, πολύ ποιοτικών, πολύ ωραίων, για σας μόνο τους τηλεθεατές μας τώρα στο 2-13-0-170.000. Σε αυτό το νούμερο όμως, ακούστε τι άλλη τρέλα υπάρχει εκεί. Στο 2-13-0-170.000, τώρα όσοι καλείτε τώρα, έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε όλα μας τα προϊόντα σε 50% έκπτωση. Που σημαίνει τι? Τα προϊόντα skin care. Καταπληκτικά προϊόντα, το skin care μας, τη φροντίδα προσώπου με νανοτεχνολογία, με συγκλονιστικό άρωμα και υφή, με πάρα πολύ ωραία ποιότητα, με τα καλύτερα συστατικά που υπάρχουν σε αυτή τη στιγμή στην κοσμητολογία. Λοιπόν, 2-13-0-170.000, 50% τώρα. Σας έχω το μακιγιάζ που θα καραγουστάρετε, το make-up, θα καραγουστάρετε τις παλέτες μας, τα κρεγιόν, όλα μας, τις πούδρες μας, όλα 50% έκπτωση. 50% έκπτωση και στα προϊόντα μαλλιών, τα οποία εσείς που έχετε φορέσει, ξέρω ότι καψουρευτήκατε και δεν φεύγετε από αυτά ποτέ. Το ξέρω για το άρωμά τους, για την ποιότητά τους, για το αποτέλεσμά τους, το λαδάκι μας, για το άρωμα που έχουμε όλα αυτή τη στιγμή στο 2-13-0-170.000, έκπτωση 50%. Και δώρο, ακόμα και αν δεν αγοράσετε κάτι, γιατί δεν είστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή, δώρο γιατί γουστάρουμε μόνο, η μάσκαρα για όλους εσάς, για όλες εσάς το 2-13-0-170.000. Ξέρω, με ρωτάτε πολλές φορές και στον δρόμο πώς θα αποκτήσω το δώρο. Το δώρο ισχύει αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν κάντε τώρα την κλήση σας στο 2-13-0-170.000 για να έρθει στο σπίτι σας δωρεάν η μάσκαρα Anita P. Και θα μας πείτε, είμαστε τρελοί που το κάνουμε. Είμαστε λίγο. Την ίδια στιγμή όμως ξέρουμε τα προϊόντα μας, έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι προϊόντα που πιστεύονται και πολύ στο θέαμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι προϊόντα που τα αγαπάτε. 2-13-0-170.000. Και να σας πω και ένα προϊόν που έχουμε σε ειδική προσφορά μόνο για εσάς σήμερα. Ακριβώς. Και είναι αυτή. Είναι η αντιλιακή κρέμα προσώπου με χρώμα με δείκτη προστασίας 30. Αν θέλετε, Anita, λοιπόν, να συνδυάσετε την ομορφιά με την προστασία. Να το δείχνω, θέλω. Είναι αυτό εδώ το αντιλιακό. Είναι εξαιρετικό. Ενυδατώνει, θρέφει, προστατεύει από βλαβερές ακτίνες UVA και UVB και προσφέρει ελαφριά κάλυψη. Αλλά έχει μια μαγιά, θέλω να έρθετε κοντά και να δείτε. Δεν μιλάμε για αντιλιακό το οποίο κάνει αυτή τη μάσκα, την άσπρη. Μιλάμε για αυτό εδώ το αντιλιακό που έχει αυτό το λίγο χρώμα που είναι ειδικά φτιαγμένο, ειδικά δημιουργημένο έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε όλους τους τόνους δέρματος. Ένα άρωμα συγκλονισμός, είναι μία κρέμα προσώπου ουσιαστικά. Ξέρετε ότι ο ήλιος είναι ο νούμερο ένα εχθρός. Δεν υπάρχει για το γυρατιό. Δεν υπάρχει κάτι να κάνει μεγαλύτερη ζημιά από τον ήλιο στο δέρμα μας. Τι σημαίνει στην Ελλάδα που ζούμε? Χωρίς αντιλιακή δεν κουνιόμαστε. Και μου λες, θα βγω με αντιλιακή και θα είμαι άσπρη και θα πηγαίνω στη δουλειά μου άσπρος. Όχι. Θα φοράς αυτή εδώ λοιπόν που είναι σχεδιασμένη ειδικά για να έχει αυτή τη λεπτή υφή, τη λεπτόρευστη υφή, να έχει την πλήρη κάλυψη από τις ακτίνες UVA, UVB και να έχει αυτή την καταπληκτική φόρμουλα που έχει και αυτό το χρώμα που δεν φαίνεται να φοράς αντιλιακή κρέμα παρά μόνο την κρέμα σου με ένα πολύ ωραίο, έτσι λίγο σαν λίγο φόντουτέ μέσα, μια κρέμα που θα λατρέψετε μόνο 17 ευρώ από 29. Τώρα αυτά τρέχουν όλα στο 2-13-0-170.000. Δηλαδή, αυτή η αντιλιακή κρέμα στην τιμή των 17 ευρώ μόνο, μια τεράστια προσφορά για σας τώρα,
στο 2-13-0-170.000. Μία κρέμα που θα λατρέψετε, θα τη φοράτε εν είδη εντατική, αν θέλετε, καθημερινά. Είναι μία κρέμα που δεν σας κάνει καμία λιπαρότητα στο τέλος. Δεν έχει αυτό του αντιλιακού, αλλά είναι αντιλιακή 100%. Έτσι, προστατεύετε το δέρμα σας. Να πούμε, Ανίτα μου, ότι είναι και για άντρες και για γυναίκες. Βεβαίως. Αφήνει το δέρμα απαλό και φρέσκο, προσφέρει ενυδάτωση, λάμψη και ελαφριά κάλυψη. Τα καλλυντικά μας, είμαι πολύ υπερήφανη. Είναι... Λοιπόν, να πω κάτι. 2-13-0-170.000, γιατί και πριν παίρνατε και καλούσατε γι' αυτό λόγο. Όσοι καλείτε τώρα σε αυτό το νούμερο, καταρχάς έχετε την ευκαιρία να έρθει στο σπίτι σας δωρεάν η μάσκαρά μας. Χωρίς, αν δεν είστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή, να αγοράσετε κανένα από τα προϊόντα μας. Μόνο γιατί γουστάρετε στο 2-13-0-170.000 έχετε αυτή τη μάσκαρα όλη δώρο. Αλλά αρπάξτε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που τρέχει μόνο για τώρα. Στο 2-13-0-170.000 καλείτε και λέτε από την Ανίτα. Και έχετε όλα μας τα προϊόντα που υπάρχουν και στο site, θα τα δείτε, αλλά που θα τα δείτε εννοείται στις κανονικές τιμές. Μέσα από το 2-13-0-170.000 έχετε 50% έκπτωση για τα συγκλονιστικά προϊόντα Ανίτα Πι, φτιαγμένα από εξειδικευμένους επιστήμονες, φόρμουλες καταπληκτικές, ελληνικές και ξένες, φόρμουλες που θα λατρέψετε, αρώματα που θα λατρέψετε, ποιότητες που τις έχουμε ανάγκη για το δέρμα μας. Με πολύ καλή ποιότητα συστατικά, στο 2-13-0-170.000, 50%, ναι, αυτή η τρέλα υπάρχει, 50% έκπτωση στα προϊόντα προσώπου, μαλλιών, μακιγιάζ, άρωμα, όλα αυτά. Και δώρο για όλους εσάς, τη μάσκαρα Ανίτα Πι. Άσχετα από το αν είστε σε θέση να αγοράσετε αυτή τη στιγμή, θέλω όλες να έχετε τις πιο μεγάλες, τρελές, τεράστιες βλεφαριδάρες. Είναι μεγάλη χαρά μου όταν μου στέλνετε στο Instagram αυτά τα μηνύματα, που βέβαια εγώ δεν είμαι και πολύ του να ανεβάζω φωτογραφίες, αλλά θέλω να σας πω ότι τα παίρνω τα μηνύματά σας. Είναι μηνύματα που μου δίνουν μεγάλη χαρά, γιατί ήταν μια μάσκαρα που έχει σχεδιαστεί με τρέλα, είναι μια μάσκαρα που έχει κάνει τεράστια κατάσταση, κάνει τεράστιες βλεφαρίδες, όγκο, μήκος τεράστιο, ωραίο χρώμα σκούρο μαύρο, βαθύ μαύρο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να φορέσει κανείς. Με αυτή τη μάσκαρα έχει την πλήρη, το πλήρες μακιγιάζ. Αλλά μην ξεχνάτε, το πλήρες μακιγιάζ είναι μέσα στο Ανίτα Πι. 2-13-0-170.000. Μπείτε, καλέστε τώρα σε αυτό το νούμερο. 2-13-0-170.000 και αποκτήστε όλα μας τα προϊόντα. Κάντε έξυπνη αγορά. Κάντε την έξυπνη κίνηση για να βρείτε αντιλιακά προϊόντα για φροντίδα προσώπου, μαλλιών. Τα τέλεια προϊόντα σας τώρα αυτή τη στιγμή με 50% έκπτωση στο 2-13-0-170.000 και ένα ειδικό προϊόν που είναι αυτή η κρέμα προσώπου για αντιλιακή στην τιμή των 17. Αλλά μην ξεχνάτε το δώρο σας, τη μάσκαρά σας. 2-13-0-170.000, παιδιά! Ατρέλα, ερχόμαστε! Στο τελικό με την Μπέννη. Η Μπέννη θα διεκδικήσει 30.000 ζωντανά με μετρητά ευρώπουλα. Αν καταφέρει να απαντήσει και στις 12 ερωτήσεις. Αν δεν καταφέρει να απαντήσει και στις 12, θα διεκδικήσει όλα τα ποσά που κρύβονται πίσω από τις σωστές απαντήσεις. Πριν πάω στην Μπέννη, σας θυμίζω, είμαστε σε πολύ κομβικό σημείο. Είναι 4 οι βαλίτσες, τις οποίες θα πάω αμέσως μετά τον τελικό. Οι 2, οι 6, οι 11 και οι 12. Και μία από αυτές έχει 1.000 ζωντανά μετρητά. 14.800. Κάποιος σε πολύ λίγο θα έχει ένα χιλιάρικο. 14.800, έρχομαι εκεί. Πάμε στον τελικό μας, φίλοι μου. Πες μου πώς αισθάνεσαι. Έχω αγωνία. Νομίζω ότι θα πας πολύ καλά, δεν ξέρω γιατί αυτό το αίσθημα το έχω για σένα. Πάμε, να μην χάσουμε μια χρόνο. Μια θετική ενέργεια, μια θετική σκέψη. 90 δευτερόλεπτα. Πάμε και να δούμε. Ό,τι δεν ξέρεις, γεια σας, για να προλάβεις να πάρεις πολλές. Μακάρι όλες. Πάμε. Πρώτη ερώτηση. Με ποιο επιτραπέζιο παιχνίδι σχετίζεται ο όρος ΜΑΤ? Σκάκι. Σωστό. Ποιο ήταν το επώνυμο του πατέρα της Νέα Βαρντάλο στην ταινία Γάμος αλλά ελληνικά? Άλλη. Πορτοκάλος. Τι ζώο ήταν η Αμάλθεια, η τροφός του Δία όταν ήταν μικρός? Κατσίκα. Σωστό. Ποια πολιτεία των ΗΠΑ έχει ως πρωτεύουσα το Τζούνο?
Άλλη. Αλάσκα. Τι φυλάσσονται στους θαλάμους της παγωμένης σύγχρονης κυβωτού του ΝΟΕ στο Βόρειο Πόλο. Στο Βόρειο Πόλο. Σπόρι. Σωστό. Πόσοι μήνες ξεκινούν με το γράμμα Ι? Τρεις. Σωστό. Η κλασική συνταγή παπουτσάκια έχει βασικά συστατικά τον κιμά, την μπεσαμέλ και την... Και... Ντομάτα, κρεμμύδι. Τα παπουτσάκια, μπεσαμέλ. Μία, πες μου. Κρεμμύδι. Τη μελιτζάνα. Σε ποια πόλη έχει την έδρα της η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Europol? Μη χάνεις χρόνο, δεν Ευρώπη. Το ξέρεις. Άλλη. Χάγη. Ποιος είναι ο μοναδικός τενίστας στον κόσμο με 5 σερί τίτλους του US Open? Αχ, μόνο ο Τσιτσιπάς μου έρχεται στο μυαλό. Όχι, δεν ξέρω, άλλη. Φέντερερ. Ποιο ελληνικό νησί είναι διάσημο παγκοσμίως για τη μακροζωία των κατοίκων του? Ικαρία. Σωστό. Πώς λεγόταν το συγκρότημα που σχημάτισε ο Νίκος Πορτοκάλλου με τους φίλους του Οδυσσέα Τσάκαλο και Δημήτρη Καλατζή? Άλλο. Φατμέ. Έλα, μωρέ, το ήξερα. Έχουμε όμως 1, 3, 5, 6, 10. Έχουμε 5. Από τα ολότελα. Για να δω, θα έχεις βρει το χιλιάρικο. Για να δούμε την 1, τι κρύβει. 100 ευρώ πουλά, τι κρύβει 3. 100, 200, τι κρύβει 6. 1200 με την 5, τι κρύβει 6, το είχα για τελευταίο. 100 και η 10. 1400 ευρώ πουλά, παίρνω μου γλυκιά, θυμημένα. Χάρηκα πάρα πολύ, παίρνει μου. Να σε πάντα τυχερή σου, εύχομαι. Και θέλω να δώσω το χιλιάρικό μου τώρα. Πάμε, παιδιά. Η Πέννη κατάφερε να πάρει 1400 εδώ που ήρθε κοντά μας. Για να δούμε εσείς από το σπίτι. Ποιος θα πάρει... Εσύ, βουπλή. Μερσί. Ποιος θα πάρει τα 1000 ζωντανά μετρητά? Ποιος θα τα καταφέρει να βρει ανάμεσα σε αυτές τις 4 βαλίτσες το χιλιόμπαλο? Τηλεθεατόπουλά μου, να ξέρετε ότι όσοι καλείτε τώρα στο 14800 μπαίνετε στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα αυτή αξίας 20.000 ευρώ. Αυτό το Peugeot 208 Active 1200 κυβικών αξίας 20.000 ευρώ. Αυτό το ακαταμάχητο αυτοκίνητο είναι πολύ ωραίο, το έχω οδηγήσει. Είναι μια τρέλα το αυτοκίνητο αυτό. Μια καλοκαιρινή τρέλα για σας που θα το κερδίσετε. Στο 14800 κάντε τα φόνια σας. Τι θέλω να σας πω. Όταν βλέπετε κάτι και σκέφτεστε ότι θέλετε να το κάνετε δικό σας, αλλά μην σκέφτεστε, θα πάρω κάποια άλλη στιγμή. Αν έχετε σκοπό να το κάνετε, κάντε το τώρα. Γιατί τώρα το είδατε, τώρα είναι η ενέργεια και η στιγμή. 14800 λοιπόν. Κάντε τώρα την κλήση σας, στείλτε το μήνυμά σας για να αποκτήσετε αυτό το αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Είναι μεγάλη χαρά μου που πολλοί από εσάς φέτος έχετε πάρει αρκετά αυτοκίνητα από την εκπομπή μας και πάμε για τον επόμενο, για την επόμενη, για αυτό το πολύ ωραίο αυτοκίνητο, για αυτό το πραγματικά κουκλάκι αυτοκίνητο, να το βλέπουμε και απ' έξω, γιατί κολλήσαμε μέσα, παιδιά. Ε, να το βλέπουμε και απ' έξω, ε. 14800 είναι το νούμερο, καλείτε, κάνετε μία κλήση εκεί, αφήνετε το όνομα και το τηλέφωνό σας και το κάνετε δικό σας. Εσείς όμως που καλείτε, βγαίνετε και στον αέρα, αμαλάχη, και κερδίζετε 1000 ζωντανά μετρητά ή πολύ ωραία δώρα που έχουν οι βαλίτσες μας. Ποια να είναι, ρε παιδιά, η βαλίτσα με τα 1000. Έχουμε τη 2, έχουμε την 6, έχουμε την 11 και έχουμε και τη 12. Άλλοι λένε τη 2, άλλοι λένε τη 12. Βάλτε λίγη, παιδιά, αυτό. Πάμε. Ποιος? Ναι, Ανίτα μου, καλησπέρα. Γεια σου, αρχηγέ μου. Είμαι ο Μερκούρης από Νίκαια, 40 ετών. Μερκούρη, σε φωνάζουνε?
Μερκούρης, Μερκούρης. Το μικρό σου όνομα είναι Μερκούρης. Το μικρό μου, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ποια βαλίτσα διαλέγεις, Μερκούρη μου? Βάλτε λίγο ορκοδίσιο. Επιλέγω τη 12. Βάλτε σου. Τη 12, μάλιστα. Πάμε, Μερκούρη. Μία στις 4 έχει τα 1000, τα ζωντανά, τα μετρητά. Έλα, για να δούμε. Πάμε. Μία καφετιέρα Blaupunkt από τη GRC Tech, δικιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανίτα. Γεια σου, φίλε μου. Θέλω να δω τι θα το πάρει αυτή τη φορά. Είναι τέλεια η αυτοκινητάρα μας. Αμαξάρα. Νομίζω ότι έχουμε από τα πιο ωραία αυτοκίνητα στην πιάτσα που δίνουμε, έτσι. Αυτό που είπε η Ανίτα, το καλύτερο αυτοκίνητο. Πάμε να βγάλουμε γραμμή. Αλό. Ναι. Αλό. Απέσαμε στην αφωνία. Τώρα στο τέλος μου το φύλαγε. Καλησπέρα σας. Στο έκλεισε. Έλα. Πάμε. Παρακαλώ. Ποιος, καλησπέρα. Όχι παιδιά, δεν παίζουν αυτά. Πολύ απλά δεν θα κλείσω το πρόγραμμα. Πάμε. Πάμε. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Άλλη γραμμή παρακαλώ, πάμε. Καλησπέρα. Μας ακούτε, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Μιλήστε μας, πάμε. Καλά είστε. Πολύ καλά, εγώ. Όταν μας μιλάτε και όταν επικοινωνούμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ποια είναι η βαλίτσα που διαλέγετε? Μου λέτε λίγο ποια αριθμή είναι. Γιατί πού είσαστε, μεσιό, δεν βλέπετε τηλεόραση? Τώρα σας βλέπω, τώρα. 2, 6, 11. Μάγος είσαι ή Θεός? Λοιπόν, το 2. 2. Ποιος είσαι? Γιώργος. Μάλιστα. Ο από πού? Μεταμόρφωση. Μάλιστα. Μόλις κέρδισες μία φριτέζα αέρος καταπληκτική της Blaupunkt. Πάμε, 2 βαλίτσες μείνανε. Παιδιά, πάρτε λίγο over για να δώσουμε το χιλιάρικο. Δεν θέλω να κλείσουμε έτσι. 50-50. Πάρε λίγο over από το πρόγραμμα, Νίκο μου. Έτσι, δεν θέλω. Θέλω να δώσουμε το χιλιάρικο, οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να αυτό το άγχος της τελευταίας στιγμής, ρε φίλε. Δεν αντέχω, συνέχεια άγχος. Μην αγώνεσαι, Ανίτα μου. Ρε φίλε, να σου πω, έχουμε ένα πρόγραμμα, δεν μπορούμε να παίρνουμε. 50-50, 6-11, 11-6. Δυο φωνές μου φωνάζουν, δυο βαλίτσες περιμένουν, δυο πιθανότητες υπάρχουν. Ποια, η 11 ή 6. Σταύρο, ποια, 2 είναι στα... Είναι η 11 ή η 6. Και μην ξεχνάτε ότι καλείτε και μπαίνετε στην κλήρωση, έτσι. Λοιπόν, συγκεντρωνόμαστε τώρα, παιδιά. Πάμε να παρακαλώ όλοι. Βάλτε το κομμάτι. 14-800, καλέστε τώρα. Με τρέλα και συγκεντρωθείτε. Δώσε μας το κομμάτι, Σταύρο μου, τώρα μας το πήρες. Τώρα... Συγκέντρωση.
6 ή 11. Τώρα θα βγάλω 2 γραμμές στον αέρα. 14.800. Τώρα βγάζω 2 γραμμές. 2 γραμμές, μία για την 11 και μία για την 6. Μία για την 6 και μία για την 11. Ποια θα διαλύσεις εσύ? Την 11. Χωρίς να ξέρω. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ εμείς οι δύο. Γιατί? Γιατί δεν διαλέγουμε τα διαπραγματεύματα. Δεν διαλέγουμε το ίδιο. Τα ίδια όχι. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω πού είναι. Εγώ λέω 11, εσύ λες 6. Χωρίς να είμαι και σίγουρη όμως, ε. Πάμε να δούμε. 14.800, συγκεντρωνόμαστε, παιδιά. 6 ή 11. 11 ή 6. Τι τώρα, μαθητή. Ποια είναι. 6 ή 11. 11 ή 6. 2 παρέχει. Έντεκα, λέει, άλλη 6. Τώρα βγάζω 2 γραμμές, 14.800. Ναι, τρέχω, τι να κάνω. Θέλω να το πάρουν, να τα δώσω την ευκαιρία. Στοπ. Πρώτη γραμμή, καλησπέρα. Αλλό. Αλλό. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Βέβαια, όταν μιλάτε. Είμαι η Ελένη. Μάλιστα, Ελένη μου. Ποια βαλίτσα θέλετε? Ποια βαλίτσα? Ναι. Τη 12 σας είπα. 12. 12. Ούτε ένα τηλεφώνημα, το ξέρετε το τραγούδι? 12, το ξέρετε? Κάπως το ξέρω, αλλά δεν ξέρω... Τι σας συμβαίνει? Τον τίτλο. Είναι η 11 και η 6, μαντάμ. 2 βαλίτσες έχουν μείνει. Ποια 12? Α, η 11, η 11. Ναι. Τη δικιά μου. Την 11 θέλετε? Ναι. Ωραία. Ποια κυρία είστε? Είμαι η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη έχει την 11. Κράτα εσύ την 11 της κυρίας Ελένης. Λοιπόν, η επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας, είμαι η Χαρά. Γεια σου, Χαρούλα. Δεν σε ρωτάω ποια θες. Θες, δεν θες, λοιπόν, την 6 θα πάρεις. Τι να πάρω τώρα, αφού το 6 έμεινε. Εσύ ήθελες το 11. Τώρα ότι έτυχε. Εσύ ποια θα διάλεξε? Το 11 θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Το 6 τώρα. Ωραία. Ξεκινάω τότε με την 11 που τη θέλετε και οι δύο. Ή όχι, να ξεκινήσω με την 6. Τι θέλεις, με την 6? Ξεκινά με την 6. Ποια να ξεκινήσω? Με την 6. Οκ. Ξεκινάω με την 6. Πάμε να δούμε την 6. Άνοιξε και την άλλη. Σιγά σιγά να ξεκινήσω κι εγώ, ε. Ναι. Πάρ' το φάκελό σου εσύ. Θα πάρω κι εγώ το δικό μου. Μαζί θέλεις? Τι θα γίνει? Μαζί θέλω. Μαζί θέλω. Να σου δείξω πώς το κάνουμε. Έτσι. Έτσι. Σιγά σιγά. Γεια σας, ευχαριστώ τη ροή του Open, σας ευχαριστώ για την, για το...